Forza Dini News! أخبار الساعة التاسعة. Δηλαδή κάθε τρίτη στις 9. Καλησπέρα, Φίβα και σύλλογος γυναικών Φίβας, η Σμήνη μαζί μας. Ένα χειροκρότημα για τη Μάρο Κοντού που παρακολουθεί. Εδώ στη μαύρη τρύπα του Σαμόλισσα, όλους να συγχάσουμε. Έλληνας την ανακάλυψε τη μαύρη τρύπα, το είδατε. Ποιος άλλος, εμείς. Ζούμε από τη μέρα που γεννηθήκαμε σε μία μαύρη τρύπα και να έρχεται. Χρήματα μετρητά σε βαλίτσα. Μάλιστα. Πάμε και παρακάτω, μόνο να μάθουμε. Υποτίθεται ότι αυτός ο φορητής. Ωστόσο, όταν επρόκειτο να. Ναι, πάμε. Να γίνει το περίφημο κούρεμα των ομολόγων, έχει πει ο Μάτρας ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος φέρεται να έχει ενημερώσει την εταιρεία ώστε να ρευστοποιήσει τα ομολόγα αυτά και να μην χάσει τα κεφαλαία της. Επιπλέον, ο ίδιος Μάτρας και έκανε άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι ήδη κατηγορούμενο στην υπόθεση της Νοβάρτης, λέγοντας ότι έδινε χρήματα στον πρώην υπουργό για λογαριασμό του άλλοτε ισχυρού άντρα της εταιρείας. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπε. Ειδοποίησε, λέει ο Λοβέρδος, λέει ο Μάτρας, να ρευστοποιήσει η εταιρεία τα ομόλογα πριν γίνει το PSI. Δηλαδή να μην χάσουν λεφτά η εταιρεία. Είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουν. Όντως, τα ρευστοποιήσαν πριν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θυμάμαι να πήρε κανείς τηλέφωνο τους ομολογιούχους που χάσαν τα λεφτά τους να τους ειδοποιήσει για κάτι τέτοιο. Πώς γινόταν το κόλπο όλο να μαθαίνουμε. Πώς όμως γινόταν το μεγάλο κόλπο. Επειδή απαγορευόταν να βάζουν νέα φάρμακα στις λίστες, τα έβαζαν από την πίσω πόρτα σαν παλιά φάρμακα που δήθεν τους άλλαζαν την τιμή. Ακριβώς. Τα χώνα στη λίστα σαν παλιά φάρμακα που δήθεν άλλαζαν την τελευταία ώρα. Από όλο αυτό που βλέπω εγώ τις τελευταίες μέρες, εμένα προσωπικά μου κάνει ένα πράγμα εντύπωση. Πώς και οι 10 που ήταν κατηγορούμενοι, οι 4 μπήκαν ήδη υποθέσεις τους στο αρχείο, πώς και οι 10 κρατούν την ίδια γραμμή. Γιατί είναι υπουργοί και άνθρωποι και πολιτικοί σε διαφορετικές περιόδους, διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά κόμματα. Δεν είναι μια συμμορία που μπήκαν σε μια τράπεζα να ληστέψουν και σου πιάσανε. Πού οφείλεται αυτή η βεβαιότητα του καθενός για τους υπόλοιπους 9. Ότι κανένας από τους υπόλοιπους βάζανε τα φάρμακα στην αγορά. Με ποιον άλλο αποφάσει γινόταν αυτά, των γιατρών. Ή γιατί μπορεί να πάρουν προμήθεια τόσο συνταγογραφούν ένα φάρμακο, αλλά δεν καθορίζουν ούτε την τιμή, ούτε την κυκλοφορία, ούτε ποιο φάρμακο θα μπει, ούτε ποιο φάρμακο θα βγει. Ούτε τηλεφωνούν στο Φρουζί να του πούν: δώσε τα ομόλογα της εταιρείας σου τώρα από το PSI για να γλιτώσει λεφτά η εταιρεία και να το κάνουν αυτό με την καλή του στην κορδιά και άδολα. Στη χώρα αυτή που μιλάνε για διαφθορά και για διαφθαρμένους, με έναν περίεργο τρόπο εξαιρούν μόνο τους πολιτικούς. Και το άκρο ναότο είναι αυτό που ακούμε. Από τον ίδιο το Λοβέρδο, παρακαλώ. Με την εκτείναξη της συνταγογράφησης επί πάρα πολλά χρόνια και έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος που σταμάτησε δραστικά την διασπορά δισεκατομμυρίων στη σπατάλη για τη διαφθορά. Μάλιστα. Όλα τα μέτρα τα οποία. Μας λέει δηλαδή ο ίδιος ότι σταμάτησε ο ίδιος την διασπορά δισεκατομμυρίων. Άρα δισεκατομμύρια φεύγανε. Σταμάτησε, λέει, τη διαφθορά αυτός και τη σπατάλη. Δεν θυμάμαι να πήγες κανένα στον εισαγγελέα. Δεν θυμάμαι να είπες ποιοι είναι οι διαφθαρμένοι. Μπήκες μέσα, δεν έχει ονόματα αυτή η διαφθορά, η πουτάνα. Απλά ο ένας καλύπτει του αλλονού.
Και όταν 10 πολιτικοί ομονοούν και βάζουν το χέρι στη φωτιά ο ένας για τον άλλον, ότι αποκλείεται να έχει κλέψει ο άλλος, μπαίνω σε τρελές μαύρες υποψίες και καλά κάνω και μπαίνω. Αχ, το φυσάει και δεν κρυώνει, πρέπει να αλλάξω θέμα. Ο Γιώργος Αυτιάς, να τον κόψουν από ευρωβουλευτή. Ξέρεις τι δράμα έχει περάσει, δεν μπορεί να το καταπιεί. Τι λέει ο Μητσοτάκης, θέλουμε καθαρή νίκη και 8 στην Ευρωβουλή. Ναι. Αφού είχε 9 στο τσεπάκι. Αφού... Πώς γίνανε 8 τώρα. Πέστανε, Γιώργο. Στο τσεπάκι είχε 9. Είχε 9. Τώρα λέει, Γιώργο, πέστα. Καλά σου λέει, Κυριάκο, είχε 9. Τρομάξανε, Γιώργο, πέστα. Πέστα, 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 πέστα. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν θα είμαστε. Αμάντα, δεν θα είμαστε γιατί τρόμαξαν. Μη ρε, Γιώργο. Όταν πήραν τις μετρήσεις. Γιώργο, θα κλάψω. 500.000 από όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Ήτανε μεγάλο βάρος. Το πιστεύω, Γιώργο. Δεν το αντέξανε. Δεν το αντέξανε. Θέλουν χαμηλά μπάλα. Yes. Και έτσι λοιπόν θα ευχηθώ σε όλους τους χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ότι το καλύτερο έτσι, και κάθε επιτυχία. Μπράβο. Αλλά τι, Γιώργο? Να ξέρουν μερικοί. Διάλειμμα, Γιώργο. Ότι το Σταύρωσον Σταύρωσον της Μεγάλης Πέμπτης. Έστω ρε, Γιώργο. Απέχει λίγα 24 ώρα από την Κυριακή της Ανάστασης. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Μπράβο ρε, Γιώργο. Ο Γιώργος πάει για διάλειμμα. Εμείς δεν πάμε για διάλειμμα, εδώ είμαστε ακόμα. Ότι θα έβγαινε ο Γιώργος δεν συζητάμε, έτσι θα έβγαινε αυτιά σίγουρα. Και άμα τα πάρει ο Γιώργος και κάνει κανένα αντάρτικο, τι θα γίνει εδώ πέρα μέσα. Το αντάρτικο πάει φουλ. Τους γουστάρω τους αντάρτες, παιδιά. Γουστάρω τους αντάρτες. Αυτός που πάνε κόντρα στο ρεύμα. Άκου τώρα. Κόντρα στα τζάκια. Κόντρα στα κατεστημένα. Κόντρα φιλέτα. Τους γουστάρω πάρα πολύ. Και είναι και παοκάρα όρφανος. Πάμε παρακάτω. Είδες, Γιώργο μου, πως ανεβαίνει στα βουνά άνθρωπος και περνάει στο αντάρτικο. Από την αδικία με τους αφήσεις, Γιώργο, σε χλωρό κλαρί. Να κάνεις την επανάστασή σου, να γίνεις αντικειμενικός. Δώσ' το, και Γιώργο. Και μετά περιμένετε και διαμαρτύρεστε γιατί μιλάτε σε άδειες αίθουσες. Ναι. Θες το βράδυ στην Κοζάνη, τρεις και ο Κούκος ήτανε. Και δεν είναι, δεν ήταν το κυβερνών κόμμα. Ποιο? Κόμμα της αντιπολίτευσης ήτανε. Σου λέω πολύ πίκρα. Δεν αντέχει. Η αξιοπρέπεια είναι η απάντηση στην πολιτική αμετροέπεια. Μίλα, ρε, από όπου και αν προέρχεται, από όπου και αν εκκινείται. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Τι? Έχω συναντήσει στην καριέρα μου πολλούς πρωθυπουργούς, πολλούς αρχηγούς των κομμάτων. Ναι, ρε, Γιώργο. Όλοι είναι τέος. Τέος. Διάλειμμα. Δεν υπάρχει, σου λέω. Γιώργο, ό,τι έχεις να πεις θα διακόπτω το πρόγραμμα για σένα. Όλο το φαρμάκι παίξει να το γύσει εδώ πέρα μέσα, δεν υπάρχει. Και μη σκάς. Γιώργο, πάρε τη γυναίκα σου, πάτε μια βόλτα, πάρε τη δικιά σου γυναίκα, πήγαινε καμιά βόλτα. Πάτε καμιά βόλτα, πάτε στην Ερμού, θα μου πεις να πάει στην Ερμού, θέλει να ψωνίζει. Ας το πες στο διάλο. Καλύτερα πάτε στα βουνά, δεν πάνε τα ζευγάρια πλέον στην Ερμού, τελείωσε, πάνε στα βουνά. Πάνε και... δεν είναι. Αν πας στον Ημιτό, είναι όλοι με ένα μαχαίρι, περιμένουν το ραδίκι, πότε θα βγει να το μαζέψουν. Στην Ερμού δεν κατεβαίνει άνθρωπος, δεν πάει. Γιατί αν περπατάς και ακούς τη γυναίκα σου να σου πει, αχ, τι ωραία τσάντα, Γιώργο, αυτή. Έλα να τη δεις και τον βλέπεις, το Γιώργο έχει ήδη απομακρυνθεί 10 μέτρα, Γιώργος. Και δεν έχει πάει για να την αφήσει, γιατί ο άντρας όταν απομακρύνεται είναι για τέτοιο πράγμα. Δεν έχεις πάει σινεμά, που πας σινεμά εσύ και ξαφνικά βλέπεις τον άντρα να χάνεται, πάνε να δει μια αφίσα. Δεν πάνε να δει την αφίσα, ψεκάζει το χώρο. Λοιπόν, τι θα κάνεις λοιπόν όταν πας βόλτα και ακούσεις τη γυναίκα σου πει «Αχ, τι ωραία τσάντα, κυρία μου άντρας, την έχει δει ήδη την τιμή της τσάντας». Γιατί περπατάει μπροστά ο άντρας, ελέγχει τις τιμές για να ξέρει πού θα πει βραδύ, πού θα... Μαλάκας είναι ο άντρας. Και πώς αλλάζουν οι φωνές της γυναίκας μετά το γάμο, είναι φοβερό πράγμα αυτό, έτσι. Δηλαδή ακούς τη γυναίκα της φωνής πριν το γάμο, άγγελος. Κώστα μου, μου κουμπώνεις λίγο εδώ το φερμουάρ από πίσω. Και μόλις παντρευτούν, μπαίνει η φωνή του σατανά. Κατέβασε τα σκουπίδια κάτω! Λες, μαλάκα, αυτή είναι άλλη γυναίκα, δεν μπορεί. Είναι ο διάολος. Από εκεί χαλάει ο γάμος. Όταν σπάει η φωνή της γυναίκας. Από το «Όλα καλά, Γιώργο μου», που γίνεται «Όλα καλά, Γιώργο μου, όλα καλά». Μια χαρά, δόξα Θεώ. Ενώ ο έρμος ο άντρας, όταν χωρίζει τη γυναίκα, ξεστομίζει μία λέξη μόνο. Δεν λέει ο άντρας πολλά. Ο άντρας ό,τι έχει να πει πολλά, τα λέει κατά την ώρα του γάμου που όλη η σχέση είναι ζάχαρη, παιδί μου. Κατάλαβες, ξυπνάει μέσα του όταν ερωτεύεται ο άντρας ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, και οι ποιητές που δεν ξέρετε, δεν του λέει. Τι είσαι σαν την άνοιξη, είσαι σαν τριαντάφυλλο που ήρθες και άνοιξες τη ζωή μου. Δεν ήξερα τι ήταν η ηλιαχτίδα και ήρθες εσύ και την είδα και είσαι το πατζούρι και μπαίνει το παράθυρο και μπαίνει η ηλιαχτίδα και γαμώ τις ηλιαχτίδες και η ηλιαχτίδα μου. Είσαι το φως μου. Είσαι ο πυρετός μου.
Και όταν χωρίσει, μία λέξη μόνο. Καριόλα. Καριόλα. Γυναίκα είναι καριόλα, ρε μαλάκα. Είναι καριόλα. 100 εκδοχές καριόλα. Σου μιλάει για πολύ καριόλα, ρε μαλάκα. Δεν το έχεις καταλαβώ, κύριε φίλε. Καριόλα. Μισό λεπτό να τα αφήσω αυτά. Πάω πάλι στα άλλα. Επειδή λοιπόν, έλεγα για τους 10 αυτούς, επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουροι 10 αν κάποιος τα πήρε, έχουν εξαπολύσει νομικά τα θωρακισμένα και προσπαθούν να πείσουν τώρα για πράγματα την κοινωνία που όσα νεύρα και να έχει τώρα η κοινωνία δεν μπορεί να τα δεχτεί μέσα της. Και αν τα δεχτεί σήμερα η κοινωνία για τα καταπίνευση τηλεοράσης, θα τα κάνει μετό σε άλλη εποχή. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων? Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι στα καθήκοντά του. Είναι στα καθήκοντα η μίζα? Ναι. Το καταλάβαμε. Είναι η μίζα μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων. Κάνει υπουργός μια δουλειά, παίρνει και λεφτά. Όλο είναι καθήκον. Έγινε καθήκον η μίζα. Έχει φροντίσει ο κ. Βενιζέλος, άριστος νομικός, με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, δηλαδή μη ευθύνης, να μην ευθύνονται για τίποτα. Αυτό δηλαδή που ζητούν είναι ότι κι αν τα πήρανε, αυτό παραγράφηκε. Παραγράφηκε για εσάς, δεν παραγράφηκε για εμάς. Υπάρχουν δύο παραγραφές στην ιστορία. Μια που κάνουν οι νόμοι κοστούμια που ράφτηκαν στα μέτρα σας και μια που κάνει ο λαός όταν ξεσκίσει τα κοστούμια στο τέλος της δίας σας. Πού? Αν δεν έχετε σταθεί άξιοι της εντολής που σας έδωσε, δεξιοί και αριστεροί, αυτό που είπε ο Γιώργος, έχουν γνωρίσει πολλούς πρωθυπουργούς, είναι όλοι πρέιν. Σωστά λοιπόν ο κ. Λοβέρδος ζήτησε την άρση της ασυλίας του. Σωστά και η κυρία Γεννηματά είπε δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Σωστά πάει και η Δούρου για να κρυθούν αν υπάρχουν ευθύνες στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Σωστά πάει η υπόθεση Πετσίτη στο θεσμό και διαφάνεια στη Βουλή. Σωστά πηγαίνουν και έγκαιρα. Ποιο αδίκημα μπορούμε να αποδώσουμε στον κύριο Πετσίτη? Ποιο αδίκημα μπορούμε να αποδώσουμε? Δεν θα αποδώσει κανείς. Ας πάει στο θεσμό διαφάνειας, ας πάει στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να υπάρχουν οι κρεμότητες στο μυαλό του καθένας. Ακούει η μέρα Πετσίτης, Πετσίτης και μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Πρέπει να πάνε και είναι καλό ότι πάνε και έγκαιρα. Δεν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα που γεννάνε μόνο αθώους, ούτε και κόμματα που γεννάνε μόνο ενόχους. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, για να αθωώνουν και να καταδικάζονται αυτοί που πρέπει να καταδικαστούν. Όχι για να αυτοαθωώνονται οι πολιτικοί από μόνοι τους και να αθωώνουν τους διπλανούς τους και να ενοχοποιούν τους αντιπάλους τους. Και δεν είναι ωραίες οι απειλές αυτές που θυμίζουν παλιές καταβολές ριζωμένες βαθιά σε χαρακτήρες. Η ωφέλη ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα προφανώς αυτοί που βάλανε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αυτά ψέματα είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους βρούμε και θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Είναι πάρα πολύ απλά. Ειδικό... Τι θα πείτε, την δικασία θα το δούμε. Ειδικό δικαστήριο λέτε, ε? Ναι, εάν είναι πρώην υπουργή, αν είναι χαμηλότερο βαθμό, θα πάνε στην τακτική δικαιοσύνη. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Το αδίκημα το έχει περιγράψει ο κ. Βάγκελος Βενιζέλος. Είναι το αδίκημα της ΕΣΧΑΤΣ προδοσίας επί αποπείρα αλλοιώσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Η προβλόμενη ποινή είναι ισόβια. Θα τους πάει για μάτες για ΕΣΧΑΤΣ προδοσία. Ερευνά το FBI σε όλο τον κόσμο την υπόθεση. Χθες τελείωσε η εισαγγελέα την υπόθεση της Siemens. Θα τα πούμε παρακάτω πόσα εκατομμύρια πήγαν σε μίζες που βρέθηκαν, πλην αυτό που πιάστηκαν, και θα πάνε οι μάρτυρες για ΕΣΧΑΤΗ προδοσία και εσείς για ΕΣΧΑΤΗ αθωότητα. Η αθωότητα είναι τεκμήριο, αλλά υπάρχει διαδικασία μέχρι να αθωωθείς. Και την υφίσταται τη διαδικασία κάθε πρόσωπο που ζει με χρήματα του δημοσίου. Και υπάρχουν και άλλες απόψεις, να τις ακούσουμε κι αυτές. Δεν μπορεί. Τρεις μάρτυρες εδώ, με πολλές καταθέσεις ο καθένας. Άλλος τέταρτος εδώ, με 8 καταθέσεις καινούργιες. Τρεις μάρτυρες στις... έδωσαν ανεκατάδες στο FBI και όχι μία, πολλές καταθέσεις. Όλοι αυτοί να συνωμότησαν. Να συνωμότησε το FBI, να συνωμότησε το Υπουργείο, το Ποινικό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ. Να συνωμότησε η κορυφή. Δεν είναι μακριά η εποχή που ο Βενιζέλος, αυτός ο πανέξυπνος Βενιζέλος, έλεγε στη Βουλή ότι ο λογαριασμός που είχε βρεθεί για τον Τσοχατζόπουλο ήταν αριθμός τηλεφώνου ξένης χώρας. Ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος να μην ξεχωρίσει το λογαριασμό τράπεζας από αριθμό τηλεφώνου. Είναι βαθιά η πίστη του και διαχρονική ότι μόνο οι πολιτικοί δεν τα αρπάζουν στον τόπο αυτόν. Πάμε να δούμε τι έγινε. Λέγοντας ότι στην Ελλάδα οι δωροδοκίες ήταν παράδοση. Και επειδή μίλησες για το τίμημα Siemens που μετακυλίστηκε στη σύμβαση, σύμφωνα πάντοτε με τα έγγραφα της δικογραφίας και τους υπολογισμούς της εισαγγελέως, 69 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι μαύρες πληρωμές. Ποσό το οποίο μετακυλίστηκε πάνω στη σύμβαση που πλήρωσαν οι Έλληνες προηγούμενοι. 75 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα ζητήθηκαν αρχικά για να επιτευχθεί η σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ και Siemens
Και για την επιμήκυνσή της, της ίδιας σύμβασης. Μόνο για τη σύμβαση Siemens Sote, 75 εκατομμύρια ευρώ μίζες. Και κλέψαν το 97 και βγαίνει απόφαση τώρα. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Και λειτουργία δημοκρατίας. Πολύ ωραία. 8,5% παίρναν συνολικά μίζες σε κάθε σύμβαση της Siemens. Από το 97 κλέψανε 2019. Και αγορεύει τώρα η εισαγγελέας κυρία Ελένη Σκεπαρνιά. Γιώργο μου, τι είναι αυτά. Έχω τον Γιώργο, δεν πήγε. Γιώργο μου, τι είναι αυτά. Μέσα του, εγώ το πιστεύω. Ο Γιώργος πιστεύει ότι τον έφαγε ο Μαϊμαράκης. Ότι αυτός και κανείς όλα, ήταν όλα ωραία στο μένα. Είχε αρχίσει ένα ειδήλιο. Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Και γαμώ τις διανομές, έτσι. Το πολύ πολύ να πέσει στην αγκαλιά μου. Έχει άλλο γιο τόσο έξυπνο η μάνα σου. Όχι. Αλλά και από σένα, ομορφότερη αποκλείεται να έχει δικιά σου. Και βέβαια αποκλείεται, αφού με μοναχο κόρη μαθες. Κι εγώ είμαι μοναχογιός. Μοναχογιός. Ναι. Θα είσαι και καλομαθημένος, ε. Ναι. Μ' αρέσουν τα όμορφα κορίτσια. Οι ντάπες παλικάρι μου. Ποιος είναι αυτός που χορεύει με τον Πατέρικο? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον βλέπω. Καλεσμένος πάλι. Και πώς σε λένε, μαθές? Να με πάλι! Αποκρίμησες! Και έλεγα θα έρθει, αρκούδα. Αυτά λέω, κυρία μου και γύρισαν οι πολιτικοί, δεν μου πετάνε μετεωρίτες, σε λίγο δεν θα προλαβαίνω εδώ. Επανέρχομαι! Μικρό το μεροκάματο. Μικρό το μεροκάματο και κάψα μου μεγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο 11. Τα λίρα μόνο 11 με τις κρατήσεις 10. Δε φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν τη γυναίκα. Δε φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν τη γυναίκα. Καλησπέριζω εδώ τις θυμές, το σύλλογο γυναικών θύμας της Μίνη, τη Μάρο Κοντού, τους άλλους αντιριώτες. Και μπήκα με τον Χατζηχρήστο με αυτές τις άλλες εποχές, τις ωραίες εποχές, Μάρο μου, που έχουν σφραγίσει τη μνήμη μας. Εποχές που άλλαξε ο κόσμος, τώρα δεν είναι πια έτσι. Τώρα περπατάει στον δρόμο η γυναίκα και δεν ξέρει τι θα ακούσει. Ήρθε και ρώτησα μια φορά κάποιους για ένα μαύρο αυτοκίνητο. Και αυτοί νόμιζαν ότι ψάχνω μαύρο, εγώ η 65 χρονών γυναίκα. Δηλαδή, έχει αλλάξει η εποχή τελείως. Μια χαρά, μπάφος 65, έφυγες, δεν ξανάρθες. Ποτέ δεν είναι αργά. Τι ακούν, Θεέ μου, οι άνθρωποι, τι ακούν, ανοίξει τηλεόραση. Και ας πούμε, οι παπάδες ξέρετε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πληρώνεται από το δημόσιο. 10.000 παπάδες είναι υπάλληλοι του δημοσίου. Να το καταλάβουμε αυτά. Δεν το λυμάει κανείς να σου πειράξει, γιατί έχουν το Θεό από πίσω. Και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, παρακαλώ. Ο παπάς πρέπει να πληρώνεται. Συμφωνήσαμε σε αυτό και των άλλων δογμάτων, εγώ πιστεύω. Ναι, κι εγώ. Λοιπόν, άρα. Αφού πρέπει να πληρώνετε. Ναι. Τα τυχερά. Τα τυχερά. Ποια τυχερά. Όχι πια τυχερά. Τώρα εντάξει. Για σου, για σου. Εντάξει, τώρα. Για σου. Αντίδρασε το πίμπτη ο δημοσιογράφος είσαι. Μα τώρα τι θα μου ανοίξατε. Είμαι και χριστιανός όμως. Να σου πω, ναι. Να σου πω. Ναι. Τι έδωσες εσύ όταν έκαμες αγιασμό, ας πούμε, στο σπίτι? Έδωσα. Ότι όχι, Ρατάλη Ροβέν, έδωσα. Ναι. Μην είστε. Λοιπόν, ρωτάει, κιόλα θα ξέρει το. Σε λίγο θα κυκλοφορούν πώ θα με πει ο ΕΣ παπάδε. Σα πληροφορώ ότι σε βαπτίσει σήμερα. Δίνει ένα εικοσάρι. Και γιατί το δίνει? Βάφτισε εικοσάρι.
Συγγνώμη. Δεν θα βάλει λάθο. Είναι περιοριακή εργασία. Είναι όχι. Και δωρεάν λάβατε, όχι, δωρεάν δότε. Πάει αυτό. Αυτέ σε ξυπνάδε των δημοσιογράφων και εσά. Ακούστε τώρα. Έρχεται και του λέει: θέλω το Σάββατο στι 7 η ώρα. Ναι. Να μου κάνει τη βάπτιση. Ναι, ωραία. Δεν πάει να του πει: θέλω να μου κάνει βάπτιση, τι ώρα μπορώ να έρθω. Όχι. Κατάλαβε. Και σου λέει αυτό: Σάββατο 7 η ώρα το πληρώνει, κύριε. Είναι παραγγελιά. Ανάβω φώτα, ζεσταίνω νερό. Πώ το έχει πάει, θέλω να τη βάπτιση. Ωραία. Έλα την Τρίτη στι 10 η ώρα το πρωί να σου κάνω τη βάπτιση. Που τελειώνει η λειτουργία, δηλαδή. Αν βαφτίσει με Τρίτη πρωί. Αν θε την Τρίτη απόγευμα, το Σάββατο απόγευμα να πληρώσει. Ναι. Μα είναι ο ψάρτη. Είναι ο ψάλτης. Γιατί το τρίτο πρωί θα έχει ψάλτη. Έχεις βοηθούς. Θα το πληρώσεις. Κατάλαβες. Το πληρώσεις. Δες Σάββατο πληρώνεσαι. Δες Τρίτη τζάμπα. Φεύγουμε. Όποιος είναι για βάφτιση της Τρίτης. Βαφτίστε τα την Τρίτη. Και θα ρωτάνε μετά το παιδί σας είναι Τρίτη Σαββάτο για να ξέρουν αν έχει πατέρας λεφτά. Άλλες εποχές, κυρία μου. Άλλες εποχές. Τότε ζητούσαν οι άνθρωποι γυναίκα παρθένα να παντευτούν. Μπορεί να ζητήσει σήμερα νέος άνθρωπος παρθένα γυναίκα να παντευτεί τη σύμμορφη. Κοίτα, μόνο παρθένα, φιλέ. Παρθένα θες. Δες παρθένα. Μόνο παρθένα θέλω εγώ, φιλέ. Νομίζεις ότι υπάρχουν αρκετές εκεί έξω. Παρθένες. Ναι. Δύσκολο. Ναι, δύσκολο, παιδί μου. Δεν μπορούμε να. Πού να βρούμε, παιδί μου. Έλα στο σήμερα. Πού πήγες εσύ, παιδί μου. Έλα εσύ που είσαι πιο κοντά. Τι θες εσύ, παιδί μου, άλλος, το άλλο το παιδί δεν δώσει. Πουτάνα στο σπίτι και καλή έξω. Μπράβο. Πουτάνα στο σπίτι και καλή. Μπράβο. Αυτό είναι πιο εντός εποχής. Έχει πιο πολλές πιθανότητες να βρει γυναίκα. Να ψάχνω εγώ γενικά να βρίσκω. Να βρω καμιά παρθένα. Λοιπόν, για να ψάχνουμε παρθένα στην τηλεόραση. Δείξτε μου καμιά παρθένα. Ρε, αυτό είναι το βραδινό μου χρήσιμο. Το φοράω πιο πολύ για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Στολή γραφείου. Αποτελείται από ένα κόκκινο φόρεμα στράπλεξ. Στράπλεξ. Κόκκινο φόρεμα στράπλεξ. Στράπλεξ. Σ' αρέσει αυτή με το στράπλεξ. Μίλα βρε, να την πάρω. Είναι ωραία σου λέω. Ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι που αγαπάω πολύ επίσης. Τα σεσουάρ μου, τα σεσουάρ μου. Για δολοφόνους. Το χάνει λίγο στην γλώσσα. Έχει ασεσουάρ και στράπλεξ. Άμα σ' αρέσει, στα ελληνικά δεν θα σου πει τίποτα. Τέλος πάντων, τι να κάνω, φέρτε μια άλλη, παιδιά. Α, έχω μια που θα δυνατήσει. Τη θες τώρα ή τη θες όταν δυνατήσει. Κι όμως χορεύει πάρα πολύ ωραία. Την είδα εγώ και. Έχετε κατά πάνω, κατά εδώ έρχεται. Μου αρέσει ο χορός γιατί δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα. Κουκλάρα ήταν και θα ξαναγίνει, Ξεκίνησε από πρίμα μπαλαρίνα, έγινε κρίμα μπαλαρίνα. Μη λέμε τώρα τέτοια λόγια γιατί ξέρεις καμιά φορά δεν. Πώς λέγεται το τραγούδι, τα ψωμιά και τα κασέρια κάποτε αλλάζουν χέρια. Άσε μη φάω καμιά κατάρα και πάρω καμιά πενταριά κιλά και γίνω άσε με. Μισό λεπτό, παιδιά, θα ψάξω να βρω μισό λεπτό. Λοιπόν, αφήστε τώρα να πάω στη Μονμάρτη της Ελλάδος, στα Εξάρχεια. Πάμε παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τα είδατε εκεί, στην Παναγία των Παρισίων, λέει όλη η Ευρώπη. Έχω μαζέψει ήδη 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε πόσες ώρες για να αρχίσουν να φτιάχνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι λοιπόν αποκάλεσε η κυρία Παπακώστα τα Εξάρχεια. Την είπε Μονμάρτη. Καταρχήν, πάμε να δούμε τι έγινε και μπήκανε στην Εμική, λοιπόν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσαγωγές άγγιξαν τις 100. Στις 6 το πρωί, δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες απέκλεισαν την περιοχή μόλις μία εβδομάδα από την επιχείρηση του λιμενικού που κατέληξε. Μιλούν όλοι για το άβατο των Εξαρχείων και ποια κυβέρνηση θα είναι αυτή, κυρία μου, η οποία θα σπάσει το άβατο. Και όλες πραγματικά νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουν βάλει ένα μεγεθυντικό φακό της υποκρισίας και βλέπουν όλα τα θέματα με υποκρισία και δεν μπορεί να βγάλει άκρια. Πάμε να ακούσουμε τους κατοίκους καταρχήν. Ναρκωτικά, μαφίες, μαχαιρώματα. Όπλα, μπαπαμπούπ, συνέχεια είτε πολυτεχνείο είτε στην Τοσίτσα. Δεν μπορείς να προβρατήσεις πουθενά, δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά. Ληστείες. Πριν από ένα μήνα μπήκανε μες στο σπίτι. Αφόρητη η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Και πρέπει η επιμονή μου βάσεως, όχι μόνο μια φορά στο τόσο, πρέπει η επιμονή μου βάσεως να διώξουν αυτά τα στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Εάν το θέλουνε, σε μια εβδομάδα το έχουν καθαρίσει. Η γυναίκα μου φοβάται να βγει το βράδυ έξω, άσε τσάντα δεν παίρνε. Νομίζω και χωρίς να παίρνω όρκο, ότι τα Εξάρχεια που ήταν και παραμένει μια από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας, ήταν πάντα ένας χώρος που έκαναν βόλτα οι πιο ελεύθερες ιδέες. Και πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί και αναρχικοί και άνθρωποι που ζούσαν χρόνια εκεί. Τα παλιά χρόνια ανακατεύαν τις σκέψεις τους, γιατί η ελευθερία της σκέψης είναι αυτή που γεννάει προοπτική, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μπήκαν όμως στο διάβατο του χρόνου και έμποροι ναρκωτικών μέσα εκεί, που κρυφτήκαν πίσω από τους αναρχικούς για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Πρέπει να ξέρετε ότι γίνονται μάχες και αναρχικών με εμπόρους ναρκωτικών,
που δεν τις βλέπαμε στην τηλεόραση. Προσθέθηκαν και οι λεγόμενοι μπαχαλάκηδες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι τα σπάνε ανεξαρτήτως και αδιακρίτως, και όλοι μαζί αυτοί βαφτιστήκανε αναρχικοί. Αλλά οι αναρχικοί και οι αντιεξουσιαστές έχουν λογαριασμό μόνο με την εξουσία και πλακώνονται με αυτούς. Δεν σπάνε ούτε τα μαγαζιά του κόσμου, ούτε τρομοκρατούν τους κατοίκους που ακούμε. Είναι ένα καινούριο μείγμα αυτό που υπάρχει στα Εξάρχεια, που πρέπει να καθίσουν σοβαρά να δουν πώς μπορεί ξανά αυτός ο τόπος στα Εξάρχεια να γίνει τόπος σκέψης των πιο ελεύθερων ιδεών, αλλά να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν εκεί χωρίς φόβο. Άλλο κάνουν βόλτα οι ιδέες και άλλο κάνει βόλτα ο τρόμος. Είναι διαφορετικό. Ναρκωτικά, όπως ξέρετε, πουλούνται σε όλη την Αθήνα. Δεν ξέρω ποιος δεν το ξέρει, όπου θες βρίσκεσαι. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές υποκρύπτονται και άλλοι λόγοι που δεν μπουκάρουν στα Εξάρχεια. Υπάρχουν πολλών ειδών υπόγειες συνεννοήσεις. Έχουν πιάσει τους εμπόρους ναρκωτικών σε όλη την Ελλάδα και έχουν απομείνει αυτοί που είναι στα Εξάρχεια. Αλλά η δουλειά της τηλεόρασης είναι να πουλάει φόβο, συντηρητισμούς και από αυτούς που καλεί τον τελευταίο καιρό συνέχεια να βρωμάει και μια ακροδεξίλα. Η πολιτική όμως είναι για να καθίσουν μαζί με τους κατοίκους να λύσουν το πρόβλημα. Και εγώ θα επιμείνω στη λέξη που μπορεί για να κακοφανεί. Θα επιμείνω να λυθεί το θέμα χωρίς βία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα λυθεί το θέμα με τσαμπουκάδες, αλλά ούτε και με απραξία. Η βία έχει εισχωρήσει μέσα στο μυαλό του Έλληνα, έχει αποδεχτεί τα πιο αφύσικα πράγματα σαν φυσιολογικά. Πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο αυτό να δείτε τι λέει. Πάμε παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης τι θα κάνει με τους πρόσφυγες? Τι? Έχω την εντύπωση ότι θα τους βάλει σε κανένα καράβι και θα τους βυθίσει. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Ό,τι του πούνε θα κάνει. Μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιο? Να τους βυθίσει. Γιατί άμα θέλει. Ποιος θα τον κυνήγεις? Ο Μητσοτάκης τι θα κάνει? Αν θέλει, ποιος θα τον κυνηγήσει? Τι λέει αυτό? Ότι στη συνείδηση του κόσμου μέσα είναι να λυθεί το θέμα. Κάνε ό,τι θες και εμείς δεν θα κοιτάμε. Το ξέρει ο Έλληνας αυτό. Δεν κοιτάω, κάνε. Και μιας και είμαστε στη λαϊκή, μη φύγουμε. Πάμε εδώ και να μετρήσουμε την ανάσα του κόσμου. Πάμε, παρακαλώ. Αν έπρεπε να πετάξετε ένα καβάζι ντομάτες σε ένα πολιτικό, σε ποιον θα τις πετάγατε? Να με χαραμίσω, αγάπη μου, τις ντομάτες. 1,5 ευρώ πάνε. Καλά, ναι. Είστε καλά. Πάμε στο Ρέθυμνο, κυρία μου, να δούμε. Εγώ με τον Πικίστρια θέλω το Μητσοτάκη για να το βάλει το νερό γρήγορα στο βλάκι. Μπράβο. Πάμε παρακάτω, στον κύριο. Με μία λέξη θέλω να μου περιγράψετε τον Τσίπρα. Ωραίο. Για να είναι ωραίο. Για να τον επιφύγουν είναι ωραίο. Κυριάκος. Γάλια, γάλια. Με μία λέξη. Πάμε παρακάτω. Τσίπρας ή Μητσοτάκης? Σκέψη, σκέψη, σκέψη. Μητσοτάκης. Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω. Δώσε παρακάτω. Καλός, καλός είναι, καλός. Καλός είναι ο Τσίπρας. Να φέρει, να μας δώσει το δώρα. Τα δώρα, γιατί χωρίς δώρα. Θα πάρει το δώρο, το άλλο. Τα δώρα και τι περικοπές των συντάξεων. Πάμε παρακάτω, παρακάτω, όποιον βρίσκεται. Ο Πολάκης είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα κριτικού. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Δώσε παρακάτω. Ο Μητσοτάκης θα έρθει να κυβερνήσει? Θα κυβερνήσει και πολύ καλά. Μπράβο. Αγαπάμε Κυριάκο. Αγαπάμε πάρα πολύ Κυριάκο. Πάμε παρακάτω. Δώσε. Ο Μητσοτάκης έρχεται να κυβερνήσει? Μην μου λες τέτοια πράγματα. Ανατριχιάζω. Βγάζεις από τα ρούχα μου. Ο Μητσοτάκης. Αυτός ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα. Δώσε, δώσε, δώσε. Παρακάτω. Πώς σας φαίνεται η κατάσταση στη χώρα? Δόξα τω Θεώ, χάλια. Μπράβο. Δεν παίρνει χειρότερα. Ξυπόλυτος στην κατοχή ήμουνα και τώρα πάω για ξυπόλυτος. Βλέπετε, με λόγκο είναι κολλημένα. Με λόγκο κολλημένα τα παπούτσια. Γιατί τα παπούτσια αυτά είναι... Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κατάσταση στη χώρα. Ευτυχισμένο το 1942. Μπράβο. Τέλειος. Είναι κατάσταση στη χώρα. Σκατά. Τι είπε η κυρία, μισό λεπτό, δεν άκουσα. Πώς είναι η κατάσταση, παρακαλώ. Δεν ακούω, δεν ακούω. Πώς σας φαίνεται η κατάσταση στη χώρα? Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σκατά. Αυτό. Πάμε και παρακάτω στον κύριο. Πάμε παρακάτω στον κύριο. Θα μειώσει τη φορολογία και τον ένφια. Τι θα κάνει? Θα μειώσει φορολογία και ένφια. Πες να το πει ανέκδοτο αυτό. Στο Ατσαντήρι, πες να το πει ανέκδοτο. Ανέκδοτο είναι. Τι λέτε, κορίτσι? Δώστε παρακάτω. Πώς φαίνεται η κατάσταση στη χώρα? Από το κακό στο χειρότερο. Έρχεται ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει? Όχι καλέ. Εντάξει, είπαμε. Δώστε παρακάτω. Εγώ ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον κύριο Λαζόπουλο. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να του ρίξω κάτι χαρτιά, ναι, και να καταγράψει ένα φριάκιο που είναι βουλωμένο και είναι 2 χρόνια έτσι στο Δήμο. 2 χρόνια και δεν... μένει εδώ αυτό. Εγώ θα πάω σπίτι. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
Βρε, όποιος και να κυβερνήσει το Φουριάτι, τι δουλεύει, πρέπει να ψηφολογεί, ρε παιδί μου. Μητσοτάκης είναι... Μητσοτάκης είναι, Τσίπρας είναι, όποιος και να... Το Φουριάτι, πρέπει να ψηφολογεί, ρε παιδί μου. Ας με πάρει τηλέφωνο οπωσδήποτε. Εντάξει, αν είναι δυνατόν, απογευματινές ώρες να βρίσκει το ραντεβού. Γιατί πρωί είμαστε εδώ. Έχω λίγο χρόνο, θα πάω να ξεφωλώσω και ένα Φρεάτιο. Μου περισσεύει. Γενικά όμως πρέπει να πω ότι τουλάχιστον το κλίμα, αυτοί που μιλάνε, πρέπει να πω ότι μιλάνε υπέρ του Μητσοτάκη περισσότερο. Μέσα τους έχουν πιστεί ότι η συνταγή των επιδομάτων δεν οδηγεί πουθενά, γιατί έτσι βλέπουν κάπως τα επιδόματα. Τα επιδόματα είναι σαν την ασπιρίνη. Σταματάει τον πόνο λίγο, αλλά δεν περνάει. Ακριβώς. Ενώ αντιθέτως, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, το χαμήλωμα της φορολογίας και όλα αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, αν και γίνουνε, έτσι και γίνουν, σας το λέω, θα πηδήξουν δελφίνια στο λιμάνι της Νάουσας, της Πάρου, εκεί που τα είπε τα λόγια. Δημοκρατίας. Ακούστε. Είναι απλό. Πες το. Αφαιρούμε βάρη από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις για να δώσουμε δύναμη στην οικονομία και στη μεσαία τάξη. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε εντός διετίας τον ένφια κατά 30%, τον φόρο στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% και αμέσως το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%. Η παραγωγική Ελλάδα θα ανασάνει και πάλι. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους νέους συμπολίτες μας και θα δώσουμε δύναμη στην υγεία επιχειρηματικότητα. Ρε Μάντης, τι με γαμώ το κερατό μου! Είναι γεγονός όμως ότι η υπερφορολόγηση έχει διαλύσει τον κόσμο. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόσθεση, το τι πληρώνει ο Έλληνας σήμερα δεν έχει κάτσει να την κάνει και είναι η ώρα να την κάνει. Και αυτό είναι που έχει κάνει έξαλλο τον κόσμο και δεν έχει κάνει την πρόσθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι πληρώνουν. Καλά τα επιδόματα, αλλά να υπάρχουν και μισθοί. Οι μισθοί είναι αυτοί που χρειάζονται για να μην αναγκάζονται να κλέβουν όλη την εφορία από τους φόρους που τους βάζουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλοι θα κλέψουν. Καθώς όμως κλέβουν αυτοί που μπορούν, φορτώνονται περισσότερους φόρους αυτοί που δεν μπορούν να τα κρύψουν. Γι' αυτό και έχουν λυγίσει τα νοικοκυριά και γι' αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί, μισό λεπτό. Ενώ την άλλη φορά έκανε δημοψήφισμα, στην άλλη μεγάλη κρίση το 2015, δεν έκανε εδώ δημοψήφισμα να ρωτήσει το λαό. Μα θα κάνουμε εμείς δημοψήφισμα για το πώς θα λέγονται οι γειτονές μας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το δημοψήφισμα θα ήταν αν ο λαός θέλει να συμφωνήσει και θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να μπορούν να γίνουν συζητήσεις οι οποίες δεν έγιναν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός νιώθει ότι πιέστηκε, ότι δέχτηκε κάτι που δεν το ήθελε. Και έτσι θα είχαν την ευκαιρία οι Έλληνες να μάθουν τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αν ένας λαός δεν είναι έτοιμος να συμφωνήσει, δεν είναι έτοιμος. Είναι σαν να σου λέει η γυναίκα: δεν έχω ετοιμαστεί, μην μπορώ να βγω. Θα τη βγάλει ξεβράκωτη. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει ξεβράκωτη ιδεολογικά οι Έλληνες, τους έχει έρθει τρέλα. Κυρία μου, δεν σε ξέχασα. Εσένα ειδικά από τη Θήβα, ναι, που ψάχνει άντρα, θα σε βρω. Θα σου βρω. Μισό λεπτό. Είδαμε γυναίκες, θα δούμε άντρες. Αυτό σου κάνει, δείξε αυτόν, δείξε αυτόν. Ειλικρινά, εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι ποτέ έτσι. Ντά. Πάντα είμαι και λίγο έτσι, γιατί πάντα ήμουν στη σχέση μου έτσι. Ειλικρινά, εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι ποτέ έτσι. Πάντα είμαι και λίγο έτσι, γιατί πάντα ήμουν στη σχέση μου έτσι. Δεν ήταν αλλιώς, αυτό είναι βασικό. Ήταν έτσι. Και όταν άλλαζε, πάντα ήταν έτσι. Δεν έγινε αλλιώς, δεν μπήκε στο αλλιώς ποτέ. Ήταν έτσι, έτσι και έτσι, γιουβέτσι έτσι. Έτσι. Πρέπει να τις διακομωδείς και τις καταστάσεις. Όχι να το διακομωδείς και κυρίως να το. Δεν με έχει πειράξει αυτό που έχω πει. Καθόλου δεν με έχει πειράξει. Σα ίσα που εγώ με κάθομαι και το διαδραματίζω. Το διαδραματίζω. Και... Από το στόμα μου το πήρε αυτή η λέξη, είναι εδώ μέσα. Ούτε να τα διαδραματίζεις, ούτε να τα διακομωδείς. Θα τη δεχτώ τη λέξη, κυρία μου. Έχει αλλάξει το λεξικό και πιο σοβαροί άνθρωποι λένε πράγματα που δεν είναι. Μην πιάνουν και προφανώς. Όταν ο αρχηγός της πυροβασιβιστικής, όποιος αρχηγός ή όποιος γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας του κράτους δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει σαφέστατα να είσαι εκείνος όπου θα του τραβείς και κανένα αυτή. Δεν κατάλαβα. Τι έχει το αδιανόητο? Όχι. Δεν έχουν το αδιανόητο. Έχουν το διανοητό. Κάτσε τώρα να μάθαμε, γιατί στην αρχή δεν μάθαμε τι είναι ρομαντισμός σήμερα εποχή. Τι είναι ρομαντικό σε αυτή την εποχή, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Για μένα, ρομαντικό δεν είναι ούτε τα λουλούδια, ούτε τα τριαντάφυλλα, ούτε οι καρδούλες. Είσαι το διάλογο. Είναι το να μπορεί να σηκωθείς ένα πρωί με έναν άνθρωπο. Τι είναι, ρε παιδί. Να πεις μια καλή μέρα, να πιεις ένα καφέ και να έχεις κάτι να συζητήσεις. Πρωί, πρωί τι να πεις, παιδί μου. Η μέρα σου να συνεχίζει και να είναι γλυκιά. Γιατί θα έχεις κάτι γλυκό. Να δει και το γλυκό, να καταλάβει τι είναι το γλυκό. Και ένα καφέ για να ξυπνήσει. Μπράβο. Γιατί η ζωή πρέπει να είσαι πάντα ξύπνια. Να είσαι γρήγορη. Για μένα ο καφές είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Το γλυκό είναι η ζωή μου. Αυτά είναι ο ρομαντισμό. Δεν ήξερα πού είστε μια πάστα. Πέφτει στο ρομαντισμό. Παλιά λέγαμε κοίτα το φεγγάρι, τώρα κοίτα την πάστα. Θα τρελαθώ. Τι είπε το κορίτσι αυτό, να καταλάβω ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δώστε μου. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είμαι φουλ ρομαντική. Αλλά μ' αρέσει η δική σου άποψη. Πάμε σε αυτό. Και πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι ποτέ κανένα. Μου έκανε κάτι τέτοιο και θα μου έλεγε αυτό που μου είπες εσύ. Αλήθεια το λέω, κανένας, πραγματικά δεν το πιστεύω, χωρίς υπερβολές. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ, ότι σε αυτή την εποχή μπορεί να γαμίσεις πολύ εύκολα. Σε λάθος εποχή γεννήθηκα. Μας φάγανε τα φλερτ και οι κουβέντες. Διαβάζαμε εμείς βιβλία. Εμείς διαβάζοντας το Καζαντζάκι, το μόνο που μπορούσαμε να σκεφτούμε τότε ήταν αυτό. Εγώ θεωρώ τον Μπουκόφσκι το σύγχρονο Νίτσε. Μάλιστα. Καζαντζάκι, αλλά διαβάζει όλα. Ο Καζαντζάκης καταρχάς ήταν υδροχός. Οπότε. Μα... Εγώ υδροχός. Να σου πω, υδροχός. Καταπληκτικός. Ναι, πολύ μπροστά. Ταιριάξανε. Δώστε μου ένα βιβλίο που έχει γράψει υδροχός. Για να μπορώ να το καταλάβει, καταλαβες. Αν είναι υδροχός και ο Ντάνος, εγώ μεταναστεύω, σας το λέω. Σας αφήνω, φεύγω, δεν κάθομαι εδώ πέρα. Αλλά πραγματικά την πιο ωραία την κατάκα την κάτσε από τη γυναίκα αυτή, γιατί εμένα αυτή είναι. Το συμπαθητικό αυτό παιδί, παρακαλώ. Δεν έχω απαντήσει, δεν έχω προσβάλει. Με έχει πει χαζό. Δεν απάντησα. Ποιο δεν θα απάνταγε, πες μου. Όλοι θα απαντούσαν. Ο έξυπνο δεν θα απαντούσε. Ανώριμο. Και άλλη μία που δεν μου έρχεται τώρα. Κάτι. Λοιπόν, οπότε εσύ η κοπελιά τόσο καιρό έχει σχέση με έναν κοντό, άσχημο, ανώριμο και ακατοίκητο. Τώρα καταλαβαίνω. Ωραία. Άλλα προβλήματα, Λουνού. Συγχαρητήρια. Και λέει το κορυφαίο εδώ. Δώσε παρακάτω, δώσε, δώσε. Τη μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τόσο χαστούκια. Πόσα θα φας. Ο Ιησούς είπε: γυρνάτε και το άλλο πρόσωπο, το άλλο μάγουλο. Μετά το άλλο μάγουλο δεν έχω άλλο μάγουλο. Μετά θα μιλήσω κι εγώ. Τελειώσαν τα μάγουλα. Πώς σου λέει, έφαγα δύο. Τρία δεν γίνεται, δεν έχω άλλο μάγουλο. Αν είχε μάγουλο το παιδί, δεν είχε πρόβλημα. Αφού σου δίνει δύο μάγουλο, δύο χαστούκια δεν γίνεται. Άντε να γίνει με αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν έφαγα εγώ χαστούκια, παράτε όλοι, παράτε θα μιλήσω. Αλλά εμένα η χαρά μου είναι αυτή η γυναίκα. Δώσε παρακαλώ. Αυτό που λένε, θα σου βγουν ξινά τα γέλια. Το έχω πάθει με τον κύριο Λαζόπουλο. Έγκυος, δύο μηνών στο γιο μου. Είμαστε στο στούντιο, βλέπουμε την εκπομπή. Χαχαχά, γουγού, όλα ωραία. Τελειώνει το σοου, βγαίνουμε έξω και ξαφνικά αισθάνομαι αίμα να κυλάει κάτω. Μου λες, παιδί, τέτοια. Σοκάρομαι, τρέχω, λέω πάει το παιδί, απέβαλα. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Πήγαμε την εγκυμοσύνη. Είναι 11 χρονών τώρα ο γιος μου. Και όποτε βλέπει τον Λαζόπουλο στην τηλεόραση, λέει αυτός πήγε να με σκοτώσει. Αυτή είναι η ιστορία. Αφήστε με να πάω πίσω σε μια παλιά εποχή να παίξω με τον Χατζηχρήστο. Αφήστε με, ρε. Να σου κουπανίσω μία. Μην κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς, δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Άντε, αυτά που σου λέω εγώ. Μιλάς έτσι εμένα. Να την κοιτάσεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και θα σε γλιτώνει άνθρωπος. Μην κάνεις χειραψίες. Πού είναι τα πράγματα. Στο δρόμο. Πού πέσα κάτω. Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω κάτω, βέβαια. Πήγαινε, πήγαινε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Χαμένε, φύγε από εδώ. Σκασμός. Σκασμός. Δεν σου επιτρέπουν να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φιφίκα. Μάρο. Η Μάρο Κοντού, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα μαζί. Είναι μια εποχή ολόκληρη. Και πραγματικά της αξίζει ένα χειροκρότημα, όχι... Είστε εποχή ολόκληρη και κυρίως σαν άνθρωπος και ηθοποιός στην καλύτερη συνέβρεση που έχει υπάρξει. Μάρο. Αλτσαντήρη Μάρο Κοντού! Επανέρχομαι! Δώσε! Oh, my God.
Κουράστηκα πολύ, ρε μαλάκα. Πολύ κουράστηκα. Μεγάλη υπόθεση να αλλάζει πόδι, είπα. Πού είναι ο... Ρε μαλάκα. Ευχαριστώ καταρχήν. Η μάνα σου είναι μέσα, πεσμένη στο κρεβάτι με τον ορό στο χέρι. Τη λέω καλησπέρα να μην την κουνάω. Δεν με είπε τίποτα. Ούτε καλό στον αχαήρευτο, ούτε καλό στο γαϊδούρι, ούτε το άλλο το γαϊδούρι σε περιμένει στον μπαλκόνι. Τίποτα, ρε μαλάκα. Και τι, στερήθηκε στα γλυκό γάτι. Μαλάκα, μπας και είναι πεθαμένη και την κρατάς για να παίρνεις τη σύνταξη. Πας καλά, ρε μαλάκα. Στην άρκιν η μάνα μου. Στην άρκιν η μάνα μου. Νάρκη. Ναι. Νάρκη, ρε μαλάκα. Αρκούδα είναι η μάνα σου. Μόνοι οι αρκούδες πέφτουν στον Νάρκη, ρε μαλάκα. Πέφτει και η μάνα σου. Είναι καμιά δεκαπενταριά γυναίκες εδώ στη γειτονιά που δεν βγαίναμε τις συντάξεις και όλο το μήνα πέφτανε στη χειμερία Νάρκη. Μεγάλη εβδομάδα την ξυπνήσω να πάει στην Παναγιά της Ομελό. Ναι. Ναι. Το μισό μήνα είναι έτσι η μάνα μου. Παίρνουν ωρό, πίνουν και κάτι βότανο, μαζεύουν από ένα λόφο παραπάνω. 8 μέρες είναι η μάνα μου έτσι. Και σε αυτό το διάστημα εσύ τι τρως? Έχει φτιάξει, πριν πέσει στην Άρκη, με έφτιαξε 8 τα ψάκια γεμιστά και μόλις φυλάσουν τα 8 τα ψάκια, θα σηκωθεί η μάνα μου. Ωραίο σύστημα αυτό, μαλάκα. Θα τη βάλω και τη δικιά μου τη μάνα. Και το βασικότερο, μαλάκα, δεν μιλάει 15 μέρες. Το κλείνει. Αυτό κι αν είναι, μαλάκα, τι με είπες τώρα? Το πιστεύεις ότι άκουσα τα πουλάκια? Νόμιζα ότι δεν υπήρχαν πουλάκια στην γειτονιά. Πάψε, ρε μαλάκα. Μιλάει, ρε μαλάκα, όλη μέρα και δεν άκουγα τα πουλάκια. Υπήρχαν τρεις γάτες μέσα στο σπίτι και νόμιζα ότι ήταν μουγκές. Και άκουσα τις μουγκόγατες, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Δεν βαριούνται να μιλάνε όλη τη μέρα, να πούμε. Μπουρμπουρού, τα ίδια. Τα ίδια κάνει και εμένα η μάνα μου, δικιά μου. Στα πως έχουν κι άλλο να πούν. Με το που με βλέπει, πάλι κάθεσε, με λέει. Και άμα σηκωθώ, τη λέω, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει, με λέει. Τι θα αλλάξει? Άλλο, με λέει, να βλέπεις το μαλάκα καθιστό και άλλο πόσο μπόι έχει ο μαλάκας. Άκουτε. Άκουρε, μαλάκα, παρατήρηση σαν γονικιά. Ναι. Τι την έπιασε, το στάχωρο πάλι, λέει. Ξέρω εγώ, μάλλον. Είναι και ότι με έδιωξαν και από τη δουλειά, την delivery, την τελευταία που είχα. Σε διώξαν και το delivery? Παίρνανε τηλέφωνο, ρε μαλάκα, και λέγανε για μένα, να πούμε, στο αφεντικό. Ανταγωνιστές. Ποιοι ανταγωνιστές, ρε μαλάκα, οι πελάτες. Κολόκοσμος. Οι πελάτες τι λέγανε, μαλάκα? Ένα, ότι μας έφερε κρύα την πίτσα, ήρθανε κρύα τα μακαρόνια, μαλακίες. Πού κρυώναν οι πίτσες, ρε μαλάκα? Στο κρύο, ρε μαλάκα, πού να κρυώσουν? Μαλάκα. Εντάξει, εγώ δεν χωνόμουν τώρα με το μηχανάκι ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, να πούμε, να σκοτωθώ εγώ και να φάει άλλος την πίτσα ζεστή. Το βρίσκει σωστό? Το βρίσκω πολύ σωστό, φιλαράκι, εντάξει. Χαλασμένο το σανσέρ και θέλω να φάνε την πίτσα στον έκτο ζεστή. Κάτσε ρε μαλάκα. Πας στο ρετυρέ και δες ζεστή πίτσα, μαλάκα. Ναι. Γυρνάει και με λέει ο άλλος στον έκτο και με έφερε στην πίτσα τώρα, λέει, που τελείωσε ο αγώνας. Το λέω delivery με, φιλαράκι, δεν είμαι κασκαντέρ. Σε παρακαλώ να πει. Χωρίς ασανσέρ το σπίτι σου είναι σαν τα μετέωρα. Θες να φας τα μετέωρα την πίτσα ζεστή? Άντε πήγαινε από εδώ. Την τελευταία νύχτα με έψαχνε και ο ιδιοκτήτης εδώ μεταξύ. Γιατί χάθηκες? Πήγα μπελόκηπους, πήγα μια παραγγελία, χτυπάω το κουδούνι, με ανοίγει το κουμελάκι, μαλάκα το κουμενάκι με την κιλότα. Και με πέφτει η πίτσα και σταματάει πάνω στο πουλί μου, το οποίο, να πούμε, το μεταξύ είχε εκτινακτεί. Τι έκανε το πουλί σου, ρε μαλάκα? Εκτινάχτηκε, ρε μαλάκα, απότομα. Πέφτει λοιπόν το κουτί με την πίτσα και μένει εκεί. Το πιτσόκουτο! Το πιτσόκουτο απάνω στο Θεμιστοκλή. Στο Θεμιστοκλή? Ναι. Και τι με λέει το κουμενάκι? Τι σε λέει, ρε μαλάκα? Μην κουνιέσαι, με λέει, άστο εκεί που είναι, θα φάω εδώ. Την πίτσα, ρε μαλάκα! Ναι. Την πίτσα και το δώρο από κάτω. Κατάλαβες, πακέτο. Εσύ τι θα έκανες, δεν θα καθόσουν? Στη μετακαλά σου χάνεται αυτό, αυτό είναι ιστορία, ρε μαλάκα. Ναι. Τι θα λες τα εγγόνια σου, άφησα την κόμμα και έφυγα. Θα σηκωθούν τα εγγόνια σε πετάξω στο τζάκι, ρε μαλάκα. Ναι.
Εν τω μεταξύ έπαιρνε και ο διοκτήτης τηλέφωνο, τον έβαλα στο μιούτ, βάζω και το κομμενάκι κάτω, κάνα μισάωρο, μην φανταστείς. Στο αθόρυβο και το κομμενάκι, έτσι, στο μιούτ. Στο αθόρυβο το κομμενάκι να πούμε. Προχώρα λίγο. Κάτσε, ρε μαλάκα, κόλλησε το κιού. Ναι. Απλά την ώρα που έφευγα, με λέει να πούμε έτσι θα φύγεις. Και με δίνει ένα τσιγαριλίκι μαλάκα τρίφυλλο. Yeah. Εντάξει, πήρα να πούμε μια δοκιμάσα, μια τσιγουρίτσα. Τι να κάνω, να προσβάλλω. Όχι. Δεν προσβάλλω με εμείς άνθρωπο που κερνάει τρίφυλλο. Οπότε έκανες και τον μπάφο μαλάκα. Ε, ναι. Και πότε πήγες στη δουλειά. Ε, πήγα σε 2-3 ωρίτσες. Δεν χάθηκες. Όχι. Γυρνάω, το βλέπω αυτόν, ήταν αναμένος, α πούμε, μέσα στα νεύρα, έβγαζε φωτιές. Πάρε με λέει αυτή την παραγγελία και θα τα πούμε μετά εμείς. Τρέχα, τρέχα. Και. Ανεβαίνω στο μηχανάκι και το πιστεύεις ότι τότε με έπιασε το τσιγάρο, ρε μαλάκα. Το πιστεύω, μαλάκα, εμένα με έπιασε τσιγάρο 3 μέρες μετά. Πήγα να κολυμπήσω και κοιμήθηκα μέσα. Στο βυθό. Το πιστεύεις, μαλάκα, στο μπάνιο πάνω, ρε μαλάκα. Ναι, ρε, 3 μέρες πριν, στο κολύμπι. Εμένα θα με πεις. Και μπερδεύτηκα, όπως καταλαβαίνεις, αντί να πάω τούμπα, πήγα σβεστοχώρη. Φτάνω σε 2-3 ωρίτσες, 12.30 ώρα το βράδυ, μία παρά να πούμε. Φτάνω σε ένα σπίτι κλειστό, μαλάκα, μονοκατοικία, χωρίς κουδούνι, βαράω κάτι πόρτες, φωνάζω. Μετά από λίγο με ανοίγει μια γριά, να πούμε, με ένα παππού. Λέω, γεια σας, έφερα τα μακαρόνια. Ποια μακαρόνια, με λέει, εμείς φάγαμε ντολμάδες, λέει, 9 η ώρα. Κοιτάζω το τηλέφωνο, 48 κλήσεις, μαλάκα. Ποιος ήταν ο επίμονος? Ο ιδιοκτήτης, μαλάκα. Έφυγες, με λέει, έφυγες τώρα. Όπου στεναχώρια, μαλάκα, στεναχώρια. Στεναχώρια μεγάλη, μαλάκα. Στεναχώρια μου έβγαλε ένα άλλο τσιγάρο που είχε δώσει στο κομμενάκι. Μπράβο. Το κάπνισε να πούμε, με έπιασε, με πήρε ο ύπνος, ξημερώνει και με βρίσκει γριά να πούμε. Ξυπνάει γριά το πρωί, σπάει και δυο αυγουλάκια από την κοτούλα, τρώμε πρωινό και πήγα στη μάνα μου. Στην πόρτα με περίμενε. Ωχ, μαλάκα. Και με λέει η μάνα μου, την έχασες και αυτή τη δουλειά, βλάκα. Ε, βλάκα. Τι να κάνω, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Βγάλω και εγώ τη μάνα μου να πούμε, να τη βάλω στη χειμερή ανάρκη, με φαίνεται. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό έπρεπε να έχει κάνει και ο Τσίπρας. Στους γέρους. 15 μέρες θα κοιμάστε, 15 μέρες θα πληρώνεστε. Θα έχει σωθεί η χώρα, ρε μαλάκα. Δεν σκέφτεται, ρε μαλάκα, οι Αθηναίοι. Άμα δεν πει σταλονικιώστε. Αλλά και που ξυπνάμε, ρε μαλάκα, τι έγινε. Έλα, να σε πω κάτι. Ναι. Θα νυχτώσει πάλι. Μαλάκα, αυτό το φιλοσοφικό που σε πιάνει ώρες-ώρες, δηλαδή, με έρχεται να σε φιλήσω να πω. Αλλά έχεις δίκιο. Ξυπνάμε και περιμένουμε την ώρα που θα ξανακοιμηθούμε. Από το πρωί εμένα με κυνηγάει η Νίστα όλη μέρα. Η Νίστα και η Ρούλα. Ποια Ρούλα? Είπα εγώ Ρούλα. Είπες Ρούλα, ρε μαλάκα, ναι. Με ξέφυγε. Ποια είναι η Ρούλα, ρε μαλάκα? Με τη Λίτσα δεν τα είχε? Με τη Λίτσα τα έχω, με τη Ρούλα άσε. Η Ρούλα είναι άσε και η Λίτσα είναι πιάσε. Τώρα τι να σε λέω, έχω μπλέξει να πούμε. Είναι και αυτό το κοκαλάκι που έχω τις νυχτερίδες απάνω μου, καταλάβεις. Ποιο κοκαλάκι, ρε μαλάκα? Καθαρό κρέας είσαι, ποιο κοκαλάκι? Μια χαρά κόκκαλα έχεις, μπριζόλα είσαι, βλακά, νυχτερίδα. Εσύ τώρα τι μιλάς, σαν αδύνατος ας πούμε. Προχτές δεν πήγαμε να κάνουμε κούνια και σε έσπασε κούνια, μαλάκα. Και η δικιά σου έσπασε, βλακά. Ναι, αλλά εσύ, εσένα έσπασε πιο πριν. Εγώ καθόμουν ώρες πριν γι' αυτό. Πες μου για τη ρουλοτόρια στην κούνια. Λοιπόν, σε έλεγα λοιπόν ότι έχω αυτό το κοκαλάκι να πούμε. Άντε πάλι το κοκαλάκι, ρε μαλάκα. Λοιπόν, άκου, άκου. Κουζαμάν, γουαμάρι, κοκαλάκι. Κάτσε, ρε μαλάκα, να σε πω πώς ξεκίνησαν όλα. Με λέει μία Τετάρτη η Ρούλα, η γυναίκα του αδερφού μου, η δεύτερη. Η Ρούλα? Ναι, η Ρούλα. Του αδερφού στη γυναίκα, η δεύτερη. Ναι. Έρχεσαι, με λέει, να βοηθήσεις να πούμε να ανεβάσω τα χειμωνιάτικα στην τουλάπα, γιατί ο αδερφός σου θα λείπει στην Κοζάνη να πούμε για 6 μέρες. Πάω κι εγώ μπουνταλάς και εκεί που σμπρώχνω τις βαλίτσες, γυρνάω μία και τη βλέπω λαφιασμένη. Δηλαδή. Είχαν σηκωθεί οι ρόγες, τρεμαλάκα, σαν πομολάκια από τις πόρτες μου στο κομμωδίνο. Είχαν γίνει πέτρες. Τι λέει, ρε μαλάκα, σε είδε το βυζί και πέτρωσε. Ναι. Κάνω εγώ, κάνω ότι δεν βλέπω να πούμε. Κατεβαίνω κάτω να πούμε, πάω να φύγω, σκύβει αυτή και κολλάει πάνω μου να πούμε πώς κολλάει τσίχλα χλάτς στο κάδεσμα το σινεμά. Ντάγκ, όρθιος ο Θεμιστοκλής. Ναι, αλλά ήταν η γυναίκα του αδερφού σου, ρε βλάκα. Αυτό δεν το ήξερε. Εγώ το ήξερα. Ο Θεμιστοκλής δεν το ήξερε. Θα με τρελάνεις, ρε μαλάκα. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Βέβαια. Ο παντρεμένος δεν θέλει να παυτώσει τη γυναίκα του, νομίζεις? Στο θα θέλει. Άμα δεν θέλει όμως ο άλλος από κάτω, ο άλλος από πάνω δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο άντρας δηλαδή είναι δύο όροφοι που κάποια στιγμή δεν μιλάει ο πάνω τον κάτω όροφο. Αυτό είναι που με λες για να καταλάβω, ρε μαλάκα. Αυτό ακριβώς σε λέω. Άμα σταματήσει ο κάτω όροφος να πληρώνει τα κοινόχρηστα, ο άλλος από πάνω τελείωσε. Δεν μπορεί να τα πληρώνει, να πούμε, μόνιμο ο άλλος από πάνω όλα. Μαλάκα λέει μεγάλες φιλοσοφίες, εσύ.
Και τι έγινε τώρα, ρε Βόλακα, πες ακούγε και κόσμος κάτω από τα άλλα μπαλκόνια. Τι να γίνει, τη σφήνωσα να πούμε στον τοίχο και μετά από μια μισή ώρα βγήκε το σουβλάκι από τα καρβούνα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Τι λέει, ρε Μαλάκα, δεν πιστεύω. Να τα είπε στον αδερφό του. Άμα σταματήσω με τη ρούλα, θα του τα πω. Συνεχίζεις με τη ρούλα. Τι κάνω, τι λέμε τόση ώρα. Τα έχεις με τη ρούλα. Τρεις μέρες τη βδομάδα. Που λέει ο αδερφός μου στην Κοζάνη, τη σταυρώνω. Έμπλεξα, σε λέω έμπλεξα. Γιατί έμπλεξε. Γιατί πήγα στον παπά και εξομολογήθηκα και ο παπάς έπιασε τη μάνα μου και τη τα είπε όλα μαλάκα. Ο παπάς δεν είναι να τα λέει στο Θεό μόνο, ρε μαλάκα. Τα είπε και στη μάνα μου. Μαλάκα, και έρχεται η μάνα μου και με λέει: ο Θεός με άκουσε γιατί δεν την ήθελα αυτή την κολογυναίκα δίπλα στον αδερφό σου να πας να τη τα πεις όλα, να την χωρίσει. Άκου τώρα. Δεν τη θέλει τη... η μάνα σου την ύφη τη ρουά. Δεν τη θέλει, τι σε λέω τόσο. Θέλει την προηγούμενη γυναίκα του που χώρισε. Με λέει, αν δεν του το πεις εσύ, θα πάω να του το πω εγώ. Και αν του το πω, με λέει, του αδερφού μου, θα με αφήσει να καπνίζω μπάφο μέσα στο σπίτι και όχι στην ταράτσα που ανεβαίνω κάθε βράδυ. Αυτό είναι σοβαρό, μαλάκα. Άμα σε κατεβάσει την ταράτσα, καπνίζει με σπίτι, είναι σοβαρό αυτό. Γιατί η ταράτσα είναι και επικίνδυνη. Ναι, ναι, μαλάκα, αυτό σου λέω, είναι σοβαρό. 8 φορές πήγα να πέσω από την ταράτσα. Αλλά θέλω και να ρωτήσω κιόλας. Ποιο να ρωτήσεις? Κάποιον ειδικό. Ποιον? Ξέρω εγώ, την καινούριου. Πας καλά, ρε μαλάκα. Το πότε έγινε καινούργιο, ρε μαλάκα, αρμόδια. Ναι. Πήδη πηδά στη γυναίκα του αδερφού σου, μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα, αρμόδια είναι. Στην τηλεόραση όλοι αυτοί παίρνουν και τη ρωτάνε. Άψε, ρε, τι ανέβηκε τόσο ψηλά την κομμανάκια αυτά από πότε, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ όμως να τη μιλήσω ο ίδιος. Πρώτον, στην εκπομπή αυτή δεν έχει πάρει άντρας μέχρι τώρα. Βάλ τη μάνα σου και εσύ να ακούς, μαλάκα. Ναι. Και δεύτερον, κάτσε να σε πω και το δεύτερο. Άντε, πες το. Εμένα με φτιάχνει αυτή. Η καινούργιο. Ναι, έτσι και την ακούσω να πούμε να μιλάει. Φοβάμαι να παρατήσω το ακουστικό και τρέχω να πούμε να την παίξω. Συγκρατήσω, ρε μαλάκα, εδώ πρόκειται και το μέλος σου, ρε βλάκα. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου να πούμε. Εδώ, αν την έβλεπα τώρα μπροστά μου, θα με εκτινασότανε. Να μάσα, παιδάρχης, μαλάκα, τον κάτω όροφο. Θα τη διαλύσει τη μεζονέτα, πώς πας. Σε το λέω. Τέλος πάντων. Την πήρε η μάνα μου, δεν σου είπα αυτό. Α, μπράβο. Και τη λέει, κορίτσι μου, άμα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ πολύ να έρθει να πούμε να δει τον Αχαρίφτο και να το συμβουλέψει. Έτσι μου είπε. Πάψε, ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα, τι σε λέω. Τι είναι αυτά που λες. Γεια σας. Αμάν. Αμάν, μαλάκα. Μαλάκα με εκτινάχτηκε. Εμένα με ανατινάχτηκε, μαλάκα. Με έστειλε η μαμά σου εδώ, εσύ ο Δημητρής. Ναι, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Αμάν, έλα, τι έχω πάθει. Εγώ είμαι ο άλλος από τον μπαλκόνι. Εσύ είσαι ο Γρηγορής. Ναι, λάθος όνομα, αλλά αυτό είμαι. Γρηγορής. Λοιπόν, θα καθίσω. Εσύ θα κάτσεις, ο Θεμιστοκλής θα κάτσει. Τίποτα, τίποτα. Είναι και άλλος στην παρέα που δεν βλέπω. Όχι, όχι, αυτός που μιλάμε μένει στον κάτω όροφο, δεν είναι... Α, είναι δικός σας και ο κάτω όροφος. Ο όροφος ο κάτω είναι δικός μας ώρες, άλλες ώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο θέμα μας. Μπορώ να κρατάω σημειώσεις, γιατί μετά θα συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Μεμαρίδη, που έχει και μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, καταλαβαίνετε. Α, θα το μάθει ο κόσμος τώρα το... Όχι, όχι, μην αγχώνεστε. Απλώς αποφασίσαμε, επειδή οι άντρες, ξέρετε, ντρέπονται να πάρουν τηλέφωνο στην εκπομπή και να πούν τις δικές τους ιστορίες, θα πηγαίνουμε εμείς στα σπίτια, θα καταγράφουμε τις ιστορίες με ψευδώνυμο και μετά θα τις μεταφέρουμε στους τηλεθεατές. Πώς θέλετε να σας λέμε? Να το λέμε Νυχτερίδα. Νυχτερίδα. Επειδή έχει το κοκαλάκι. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα το κοκαλάκι, βλάκα. Γράφω λοιπόν Νυχτερίδα. Καλώς και ο ημιόροφος εδώ κάτω. Γράψε καλύτερα Αγριοβούβαλος. 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 Πάω λίγο μέσα εγώ. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Θα αφήνω εδώ να πάω λίγο στον κάτω όροφο. Όχι, να κάνει κουνιέσαι, άσε με. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Ρούλα είναι η γυναίκα του αδελφού σου, όπως μου είπε η μητέρα σου. Η δεύτερη. Ναι, την πρώτη την πηδήξαμε. Εσύ ξεκινήσατε πρώτος ή αυτή? Εγώ απλά είμαι αυτό που λέμε ο πειρασμός, ζωντανός. Είναι πειρασμός. Παράλληλα την αγαπάω και τον αδερφό μου, δεν θα έκανα κάτι. Άρα αυτή φταίει. Ούτε εγώ, ούτε αυτή. Υπάρχει δηλαδή και τρίτος άνθρωπος. Ναι, ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής, ποιος είναι? Ναι, είναι αυτός που μένει στον κάτω όροφο. Αυτός τώρα που μπαίνει στην ιστορία. Μπαίνει αυτός όπου να είναι, δεν είναι. Εκεί που δεν το περιμένεις. Μάλιστα. Την πιάσατε δηλαδή να κάνει έρωτα με αυτό το Θεμιστοκλή που λέτε και εκείνη την ώρα εσείς μπήκατε μέσα. Όχι, ακριβώς. Αυτή έπεσε πάνω μου. Εγώ πώς να το πω. Ανάβει πολύ γρήγορα ο Θεός. Δηλαδή. Ανάβει δηλαδή. Μη μαζεύει χαλαρού σε εμά. Όταν έρθει η ώρα, είμαστε τσακμάκια. Άρα δεν ήθελε και. Άρπαξε το τσακμάκι σου, αυτό μου λέει ο φίλος σου. Όχι, σου λέει ο φίλος μου ναι. Ότι αυτός έχει ένα τσακμάκι. Ναι. Μέσα στο ψυχικό του κόσμου.
Το τσακμάκι τι. Το τσακμάκι τι είναι. Κάτι που δεν έχει ρο. Καταρχήν. Αρχίζω από τα βασικά. Και γι' αυτό και το διαλέξαμε. Δεν είπαμε μπρίκι. Αλλά τώρα πες τη στήρα μαλάκα. Για να επανέλθουμε στο θέμα μας. Τώρα θέλει η μάνα μου να χωρίσω εγώ τον αδερφό μου, γιατί δεν την αρέσει αυτή την ύφη. Αλλά άμα το κάνει λέει αυτό, θα την χωρίσω και εγώ από τον παπά. Ποιο παπά ρε μαλάκα, αυτό δεν το ξέρω. Ο παπάς που πήγα μαλάκα και εξομολογήθηκα, τα είπε γιατί τα είχε με τη μάνα μου. Μαλάκα, τι λέει ρε μαλάκα. Έπρεπε να έρθει καινούριο εδώ να μάθω ότι τα έχει η μάνα στον τον παπά ρε μαλάκα. Τι να κάνουμε ρε μαλάκα. Είχαμε ζόρια, δεν τη βγάζαμε με τη σύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε εγώ κατένα δουλειές και έτσι αποφάσισε να βοηθήσει και ο παπάς. Ρε, τι είστε με τα καλά σου, μαλάκα. Πες μου αν είσαι καλά, ρε, μαλάκα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα έχει μάνα στον παπά, ρε, μαλάκα. Μισό λεπτό, μην πλακώνεστε τώρα. Μαλάκα, τα έχει μάνα στον παπά. Μα ήταν παπάς με πρωτοβουλίες τώρα, εγώ σε τι να κάνω. Είστε με τα καλά σου, μαλάκα. Μισό λεπτό, πρέπει να βγάλω μια άντρη στην ιστορία αυτή. Κυρία καινούργια, μισό λεπτό, κυρία. Πες. Ο πατέρας σου εσένα τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει, αλλά επειδή είχαμε πάρει ένα δάνειο να πούμε και είναι ο πατέρας μου είναι ψάλτης στην ενορία που είναι αυτός ο παπάς. Σκέφτεται ότι άμα τον πετάξει να πούμε από τις κηδείες και τους γάμους, καταλαβαίνει. Αυτά τα δάνεια έχουν χαμηθεί όλες οι οικογένειες, ρε που. Μιλάμε, η υπόθεση έχει φοβερό βάθος. Πολύ βέβαια δεν έχει. Οπότε, άμα με βάλει εμένα να χωρίσω τον αδερφό μου, θα πάω και εγώ να τα πω στην παπαδιά. Ε, μαλάκα. Είναι πολύ μπλεγμένος. Και σε ρωτάω τώρα, τι να κάνω εγώ, τι μπορώ να κάνω. Να τα πω στην παπαδιά. Συγγνώμη, δεν μπορεί να σταματήσει να πηγαίνει με τη γυναίκα του αδερφού σου. Αυτό μπορεί, σου λέμε, ο άλλο δεν μπορεί. Μα ποιο είναι αυτό ο άλλο, από κάτω, από κάτω σου λέω. Πάρτε και του δύο τηλέφωνο να του μιλήσω λίγο. Αυτό δεν μιλάει. Απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάνε αυτοί στα τηλέφωνα. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Γιατί. Δεν θέλει. Είναι αμήλυτο. Το ότι κάνει, το κάνει χωρί τηλέφωνο. Λοιπόν. Να σε εξηγήσω εγώ. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό, Θέμη. Δύσκολη. Λύσαξε ανθούλα, ρε μαλάκα. Λύσαξε και μερούλα. Να σε εξηγήσω εγώ γιατί δεν παίρνω τηλέφωνο για άντρες εκπομπές. Γιατί η γυναίκα είναι μία, αλλά ο άντρας, κάθε άντρας, ας πούμε, είναι δύο. Εσείς δηλαδή είστε τέσσερις. Τέσσερις. Δύο καθιστή, δύο όρθιοι. Πού είναι οι όρθιοι, καλέ. Άστε τώρα που είναι όρθιοι. Μιλάμε σαν καθιστή τώρα. Ναι. Και μια και γνωριστήκαμε εσύ. Τι. Είσαι σε σχέση ή τι. Α, αυτό τον καιρό όχι. Τρέχω με την εκπομπή, όλη μέρα δεν προλαβαίνω. Έχω πολύ δύσκολη μέρα. Δεν θα διαλέξω τι θα βάλω, κοντό, μακρύ να ασχοληθώ με τα μαλλιά μου. Αυτό μου τρέχει πάρα πολύ χρόνο. Καταλαβαίνω. Βέβαια, σοβαρό, το μαλλί, ειδικά το στρέσες. Αλλά εσύ. Τι. Εσύ μου αρέσεις. Συγγνώμη, σ' αρέσει αυτός ο βλάκας. Βλέπεις βλάκα και χωρίς κοκαλάκι τι κάνω. Κράτα το κοκαλάκι, θα γαμίσει την νυχτερίδα σκέτη. Και να σε πω κάτι. Εγώ αυτό τον καιρό δεν κάνω τίποτα. Και άλλο καιρό να έρθεις, πάλι τίποτα δεν θα κάνω. Νομίζω ότι ταιριάζομαι εμείς. Τι ταιριάζομαι, μαλάκα. Ταύρος δεν είστε. Τι ταιριάζομαι. Ταύρος και εγώ. Βρεά στα ζώδια, εδώ έχει άλλο πρόβλημα. Το κορίτσι δεν μπορεί να πει το ρο. Και πού είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο πού είναι. Πώς θα πεις χαλαρά, άμα δεν πεις χαλαρά Θεσσαλονίκη, δεν μένεις Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά μπορώ να πω τα δύο λάμδα. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλα από τα δύο, δεν τα έχετε. Ναι. Όλα από δύο τα έχετε. Θεσσαλονίκη, πες. Για πες Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Όχι, βάλε. Είναι πιο παγίδο. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Πα, όχι, όχι. Πες. Άλλη μία. Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ρόλο, μια χαρά το λέω. Περνάς, δεν περνάς. Πες χαλαρά τώρα. Χαλαρά. Κόβεται. Όχι, όχι, μην κόβετε τόσο γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι με πολλή προσπάθεια αλήθεια θα τα καταφέρω. Ναι. Αλήθεια. Ναι, καλά. Άντε και ας πούμε ότι αυτό το κατάφερες. Το επίθετό του το είπε. Ήδη το Γρηγόρης έχει δύο ρο. Θες να μάθεις και το επίθετο. Ναι, πώς σε λένε. Ραραράκης. Ραραράκης. Εντάξει, έχασα, θα το αλλάξω. Ποιο γράμμα να βάλω. Ταφ. Να με λένε Everest, πώς θα με λένε. Ταφ. Τατατάκης. Μήπως μπορείς να αλλάξεις το Γρηγόρης. Να αλλάξω το Γρηγόρης. Ναι. Να το κάνω Τάκης. Ναι. Τάκης, Τατατάκης. Τάκης, Τατατάκης. Εγώ απλά σαν φίλος σε υπενθυμίζω ότι ο πατέρας σου έχει γράψει τη διαθήκη όχι μόνο με το όνομά σου, παίρνει το σπίτι με το όνομά σου. Άμα τα αλλάξεις, πάει το σπίτι. Οπότε πρέπει να μάθω το. Οπότε πρέπει να μάθω το Ραράκος. Ραράκος. Λοιπόν, ξεκινάω. Ραράκος, Ραράκος. Ναι. Θες μέχρι να το μάθεις εσύ να πάμε εμείς. Δύο λεπτά να πούμε να δούμε κάτι φίλους μας στον κατόρροφο. Και θα με αφήσετε εδώ μόνο. Όχι, όχι.
Πέστε και στους κάτω να έρθουν πάνω μαζί μας. Θα τελειώσουμε γρήγορα. Είμαστε... είμαστε σε μια κατάσταση που σε τρία ουθέα έχει τελειώσει η κουβέντα. Καινούριου, από εδώ μέσα θα φύγεις καινούρια. Και τώρα που είπα καινούριου, θα παίξουμε ένα τραγούδι γραμμένο και γραμμένο ειδικά για πάρτι σου, για το όνομά σου. Ο Αμινόρα, ρε μαλάκο. Ποιο ρε μαλάκο. Άκου. Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη χαρτιλίκη κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είστε μια στον κόσμο δεν την άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια όμορφια και τα δικά σου χάρη. Για σύντορα νυχτερίδα. Εδώ για 20 χιλιάρικα, δεύτερο που βλέπω δεν λέω μαλάκα. Θεσσαλονίκη μάγισσα τα βάσα το Μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια όμορφια και τα δικά σου χάρη. Κατερίνα καινούριο. Ευτυχώς που είστε Λάκης Λαζόπουλος, αλλά είναι Δημήτρης Ταρόβας. Δημήτρης Ταρόβας! Και αν θα τύρει και πανερχόμαστε και έχουμε κι άλλα! Θα τυριούσε λίγο ο Γιάννης Πλούτεργος ήταν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την καρδιά μου εδώ τις γυναίκες της Θήβας από τον Σύλλογο Γυναικών Θήβας Ισμήνη. Θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια εδώ που δουλεύουν στο Everest που ήρθαν να με τιμήσουνε. Και θέλω πάλι ένα χειροκρότημα για τη Μάρο μου. Θέλω είναι, δίνεις άλλη ενέργεια σήμερα. Θέλω να πω δύο λόγια για το σκηνοθέτη τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος ήθελε να κάνει ταινία στην Ελλάδα για πρώτη φορά και γράφουν όλα αυτά τα σχόλια, γιατί κανένας δεν ξέρει ούτε πώς γίνεται ο κινηματογράφος, ούτε πώς το αξίζει και τι περνάνε. Και θέλω να του πω ότι μη διαβάζει αυτά που γράφουν. Οι Έλληνες δεν είναι αυτοί που γράφουν. Οι Έλληνες ξέρουν τι αξίζει ο Γαβράς, ξέρουν την ιστορία όλων των ανθρώπων. Ξέρουν ποιοι είναι Έλληνες. Ο Γαβράς τους έχει θέξει στην Ελλάδα. Έχει επανέλθει πραγματικά, σας το λέω, αυτή η χουντική νοοτροπία λογοκρισίας που σκοτώνουν την τέχνη παντού και την ελευθερία της σκέψης. Είναι ντροπή αυτό που κάνω για έναν άνθρωπο που έκανε το ζήτα, που το ζήτα δεν σημαίνει ζημιά του δημοσίου. Εδώ είμαστε, κυρία μου, και θα περάσουμε λοιπόν ωραία. Θα αφήσουμε ίχνη με τον Γιάννη Πλούτοχο το βράδυ αυτό και άλλωστε θα μπει η μεγάλη εβδομάδα. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ το Πάσχα 7 Μαΐου, το λέω για να μην γράφουν πάλι διάφορες
αυτανοησίες. Ετοιμάζομαι, λέει, την Μηνυσιώτικα. Θα κάνω και αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό. Θα κάνω ποντιακή βραδιά εδώ. Και θέλω να γνωρίσω τον Έλληνα επιστήμονα της Διασποράς, τον Δημήτρη Ψάλτη, που είναι καθηγητής αστρονομίας φυσικής του Πανεπιστημίου της Αριζόνας, που είναι αυτός που πήρε πρώτος την πρώτη εικόνα από τη Μαύρη Τρύπα, που είναι πολύ σημαντική. Μια η χαρά και μια το δάκρυ. Πολύ περήφανη όμως. Ένα χειροκρότημα και για αυτόν. Να φτάνει στο πλάσμα. Είναι περήφανη. Αλλά γιατί πάντα πίσω υπάρχει και μια μάνα. Και ένα χειροκρότημα για τη μάνα του, που είναι τόσο περήφανη. Μπράβο και σε εσάς, μπράβο και στο γιο σας. Αν μπορούμε εκεί, στο διάστημα, κύριε επιστήμονα, να στείλουμε και κανένα... Ξέρω εγώ... Άντε με το καλό. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, στη Μαύρη Τρύπα. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ. Λοιπόν, και τι θέλω να... Πού είναι... Εντάξει, σύχασα. Λοιπόν. Παιδιά, δεν εκτοξεύτηκε καλά, τι έγινε. Λοιπόν, μια ωραία διαφήμιση είδα που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Πρέπει να την πω αυτή τη διαφήμιση. Είναι... Παρακαλώ. Διαφήμιση για τα τζάμπο, για το Πάσχα. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει... Φύγε, φύγε! Φλάκα, έλα εδώ! Πήγαινε, κάνε κοντινό, σε παρακαλώ! Ωχ! Κάτι... Κάτι με γαργαλάει. Παρακαλώ. Διαφήμιση, τι διαφήμιση? Για τζατζίκι. Αποκλείεται. Αν είναι κάτι που με εξυπηρετεί, ούτε για αστείο. Τι σε λένε όλα. Αυτό μάλιστα. Τι. Το αφήνω να πλανάτε. Το αφήνω να πλανάτε. Μαλάκα, δεν τον πάει καλύτερα. Με τον Κώστα Σπυρόπουλο και τον Νόκο Πολυδερόπουλο είσαι δύο τελευταίες παραστάσεις. Θα κάνεις... Δεν βγαίνεις έτσι. Μαλάκα, και μετά να πούμε το καλοκαίρι. Τοκ τοκ. Τοκ τοκ. Πού θα πας περιοδία. Ξέρω εγώ. Πού. Ανά την Ελλάδα. Ανά την Ελλάδα. Με το Θεμιστοκλή μαζί. Πες μου λίγο αυτό που σου είπε η κόμενά σου, ας πούμε και κάτι προσωπικό. Τι. Αυτό που μου είπες, είπε, που τα χάλασε η άλλη με τον άλλον και... Ναι, με τις γυναίκες δεν βγάζεις άκρη. Εγώ το λέω χρόνια, δεν με... Να τη βγάλω την περούκα, όχι, ε. Γιατί, είσαι πολύ ωραίος. Είμαι ωραίος, μ' αρέσει, έτσι, κρατήσω. Λοιπόν, μαλάκα, μαθαίνουμε, δεν παιδιά... Δεν υπάρχει αυτή η φάση. Αλήθεια. Να το καθιερώσω. Λοιπόν, για να δείτε τα κορίτσια τι μας κάνετε, τι τραβάμε από τις γυναίκες. Λοιπόν, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι ο διπλανός μου, ο γείτονάς μου, χώρισε. Λέει η γυναίκα μου, τα μάθες, ο φίλος σου είχε γκόμενα. Λέω, τι να κάνουμε, δε. Συμβαίνουν αυτά. Τελικά μαθαίνουμε ότι αυτή βρήκε γκόμενο και τον παράτησε τον άλλο. Λέω, τώρα τι έχεις να πεις, και μου λέει, φαντάσου, τι της έκανε για να την αναγκάσει να βρει γκόμενο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Αυτά δεν πρέπει να χάνουν στα καμαρίνια. Ρε εσύ, ναι. Ναι. Και πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε στην πρόβα. Κάτσε τώρα. Να κάνει ένα μεγάλο συνδέεται μαζί τραγούδι, ρε παιδί. Από εκεί εμπνεύστηκε γιατί έγραψα μια τραγουδάρα, να πούμε. Κάτσε το... Κράτα με το μικρόφωνο, ρε μαλάκα. Σε κρατώ, ρε μαλάκα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ανθούλα, η οποία πρόλαβε και την 8η. Στην αμμουδιά τη μαγεμένη μια ψαροπούλα αγκαλιασμένη με τον καλό της τον ψαρό με φαΐ από χαρά. Τι λέει μετά? Και μες στην πορφυρένια τραγουδίση να ρανανίδα την παλίση. Ό,τι να είναι, λέω. Πολλές, πάρα πολλές, γιατί παίζαμε 3-4 χρόνια μαζί με τον Νίκο. Έπαιζα και στους τελευταίους του δίσκους, κιθάρα. Ένα που θυμάμαι χαρακτηριστικά, στην πρώτη περιοδία που κάναμε μαζί, το πρώτο καλοκαίρι, ο Νίκος ήταν, εντάξει, ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος, ήταν και πολύ γλυκιά ψυχή και ήθελε τους ανθρώπους που αγαπούσε και όχι μόνον,
να τους βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο. Και επειδή εγώ τότε άρχισα να παίρνω μερικά κιλά, γιατί είμαι και νεόχοντρος. Μέχρι τα 30 ήμουνα 78 κιλά. Νεόχοντρος. Ναι. Είχα αρχίσει λοιπόν να απλώνω και αυτός βάλθηκε να με... Και πάμε, παιδιά, 15 άτομα, καθόμαστε να φάμε, πρώτη συναυλία, και παραγγέλνει τρεις πίτσες. Λέω, Νίκο, δύο θέλω εγώ μόνο. Και άρχισε αυτός να μου αναπτύσσει κάτι θεωρίες. Μπαγάσα, πρέπει να προσέχεις και την πρώτη βουκιά να τη μασάς 38 φορές και κάτι θεωρίες τέτοιες. Πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος. Δεν τον άκουσες. Δεν τον άκουσα. Ό,τι βλέπουμε. Δεν άκουσα και εσένα. Να θα γίνεις παλαιόχοντρος. Παλαιό, τι να κάνω για ψέμα. Ένα τώρα που έκλεισα τα 29 10 Απριλίου, θα αρχίσω να προσέχω. Πάμε να πούμε μαζί. Πάμε. Δώσε. Μη τα μινόρια. Έλα. Έτσι. Φτιάχνουμε το έδαφος για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ο Έλληνας, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Παλαμάς, ο Χαζιδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μητροπάνος, αυτοί οι ήσυχοι που γράψαν, τραγουδήσαν και κρατήσαν την Ελλάδα όρθια. Έλληνας δεν αυτό. Δεν είναι αυτός. Τι πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά. Οδυσσέα, γύρνα κοντά μου. Οδυσσέας είναι ο Έλληνας. Που με υπομονή περιμένει να γυρίσει την Ιθάκη. Κόμματα της, πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά. Και εγώ είμαι ένας κανένας που σας έριανα. Όλοι μαζί! Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες να ξέρω να ανασένω που βραθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σου πω, πριν λανήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις που κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Δημήτρης Ταράβας.
Είστε έτοιμοι, βλέπω εδώ, να υποδεχτούμε όλοι μαζί για να συνεχίσουμε το βράδυ και να απογειωθούμε το Γιάννη Πλούτα. Χαμός! Καλώς ήρθες. Είμαστε σημαντική μέρα, αύριο κυκλοφορεί και ο δίσκος σου. Ακριβώς, αύριο. Που λέγεται Ακατάλληλα Τραγούδια. Τραγούδια Ακατάλληλα. Ακατάλληλα, που θα γίνω κατάλληλα όμως. Λοιπόν. Πάνικ. Δεν με ρώτησες γιατί όμως. Γιατί. Αυτό το περίμενα. Πες. Είχα προετοιμαστεί δηλαδή. Ναι, ρε, δεν είμαι δημοσιογράφος, οπότε πες. Λοιπόν, Τραγούδια Ακατάλληλα είναι για ανθρώπους που συναισθηματικά είναι ανέτοιμοι να ακούσουν τα τραγούδια αυτά. Εγώ τους βλέπω έτοιμους εδώ μέσα για όλα. Και τα βγάζει η εταιρεία... Panic Platinum. Είδες, έφαγα ώρα να το πετύχω αυτό το μου. Κάναμε μάθημα πάνω, Platinum. Σ' αφήνω γιατί δεν θέλω να κάνω καθόλου χρόνο, okay. Γιατί είναι έτοιμη για σένα. Πάω από κάτω και όλοι μαζί με ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κάνετε μαέστρο μου. Στη βροχή με σκυμμένο κεφάλι, πάλι εγώ κι ο καιρός ίδιο χάλι. Δεν αφήνει σιωπή τη σκυτάλη, το σενάριο φτωχό. Κάνει κρύο μα μέσα μου βράζω, περπατάω μα δεν πλησιάζω. Σε έχω ανάγκη σου λέω μουριάζω και ακούω την ηχό. Σε έχω ανάγκη το ξέρεις παλιά, στο φωνάζω κοιτώντας ψηλά. Ο Θεός ο κανείς, ο απομηχανής, να σε φέρει σε μένα ξανά. Σε έχω ανάγκη το ξέρεις καλά, ούτε τι ούτε πώς σου ταλά. Άννα τρελαθώ, αφού η καρδιά σου ήταν σ' άλλον ουρανό. Πες μου γιατί τα χείλη λέγα σ' αγαπώ. Πες μου γιατί τα χείλη λέγα σ' αγαπώ. Απόψε θα το μάθεις. Σαν φτάσεις μυστικά θα σου το πω. Περίμενα να'ρθεις στα μάτια να με δεις. Να σου ζητήσω ό,τι λαχταρώ. Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά άγγελο στο κόρμι μου φόρεσε. Να φτάσω ως την πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου, δικά σου της ψυχής μου τα φανερωτά. Τα έκρυψα σε βράδια αξιμέρωτα. Κανένας μη τα δει, μόνο εσύ. Περίμενα τόσο καιρό εσένα να έρθεις στη ζωή μου να φάεις. Εγώ σε καρτερώ, σου
φώνασα εδώ. Να μείνεις μη περάσεις και διαβεί. Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά αγγέλους στο κορμί μου φόρεσε. Να φτάσω ως την πόρτα του ουρανού. Αχ κορίτσι μου, δικά σου της ψυχής μου τα φανερωτά. Τα έκρυψα σε βράδια αξιμέρωτα. Κανένας μη τα δει μόνο. Κάποτε είχες ορκιστεί όσο γυρίσει η γη θα είμαστε μαζί. Κι εγώ τρελός είχα πιστεί να σε πιστέψω είχα βιαστεί. Κάπου αλλού τώρα θα ορκίζεσαι, θα κλαις. Θα του μοιράζεις αγκαλιές και θα σκορπάς τα σ' αγαπώ σου. Κάπου αλλού με λόγια θα τον ζητείς, ως δε σ' αγάπησε κανείς για να πετύχεις το σκοπό σου. Μη σε γνωρίζα ποτέ μου. Μ' άνεις η αγάπη που περίμενα να έρθει γύρε στο πλαί μου και έγινε η ζωή μου. Τόσες περάσανε μα χάθηκαν γιατί καμιά δεν μπόρεσε να αγγίξει η ψυχή. Θα κάνουμε ένα break. Πάνω που σας στάθηκα. Δεν ξέρω. Όχι. Αποφάσισαν όχι. Πες και αυτό και μετά. Όχι, όχι. Δεν τους το χαλάμε τίποτα. Ποιος το χέρι στο break. Πάμε, παιδί μου. Για να πάμε, Νικόλα. Σε το γέλιο ξαφνικά απ' τα χείλη όλα απόψε σε θυμίσουν και δεν ξέρω που πάω στο στερενό μου τσιγάρο μιλάω. Τι σταυρό κουβαλά με ρωτάνε οι φίλοι ποια σου έκλεψε το γέλιο ξαφνικά απ' τα χείλη όλα απόψε σε θυμίσουν και δεν ξέρω που πάω στο στερενό μου τσιγάρο. Στην περασμένη μας ζωή
Ήσουν λουλούδι κι ήμουν βροχή. Έκανα μέρωτα, εφηλιθήκαμε. Στο χώμα γίναμε και ενωθήκαμε. Στην περασμένη μας ζωή ψάχναμε ανθρώπινο κορμί. Να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή. Έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και έρωτας, ένας Θεός. Μπήκαμε. Είμαστε εδώ, από κάτω, σε περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο καινούριο τραγούδι, αυτό. Ακόμα ένα τραγούδι μάλλον, σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, της αγαπημένης μου Ελένης Γιαννατσούλια. Μου έχει δώσει πολύ όμορφο τραγούδι, και την ευχαριστώ. Και μουσική του Γιώργου Κακοσέου. Είναι χαρά μας που τα καινούργια τραγούδια τα λες εδώ. Είναι μεγάλη χαρά. Είδες τι αγάπη σου δίνουν οι αντιριώτες. Πάρα πολύ. Εύχομαι να την αξίζω. Να είστε καλά. Θα βγω και πάλι και θα περιπλανιέμαι. Με φίλους θα ξεχνιέμαι. Θα φτάσω σπίτι το πρωί. Θα νιώθω ζάλι, το άδειο θα με πνίγει. Θα κλαίω που έχεις φύγει. Θα με τρελαίνει το γιατί. Εμείς οι δυο με τον εγωισμό καλάμε ό,τι πιο ωραίο. Να'ρθεις εδώ να καίνε τα φιλιά. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Δεν μου πάει μοναξιά. Δεν χτυπάει η καρδιά χωρίς εσένα. Δεν μου πάει μοναξιά, λόγια νουσία και ποτά με το καθένα. Δεν μου πάει μοναξιά, θέλω να έχω τελικά μόνο εσένα. Έλα που κρυώνω, έλα που ματώνω, έλα δεν μου πάει η μοναξιά. Δεν θέλω πάλι να τρέξουν άλλες μέρες, γιατί έχω καλημέρες που δεν σε βλέπω να στις πω. Γνωστοί και άλλοι μιλούν για τη ζωή σου. Δεν τελειώσα μαζί σου. Σου έχω κι άλλα, σ' αγαπώ. Εμείς οι δυο με τον εγωισμό χαλάμε ό,τι πιο ωραίο. Να'ρθεις εδώ να καίνε τα φιλιά. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Δεν μου πάει μοναξιά. Δεν χτυπάει η καρδιά χωρίς εσένα. Δεν μου πάει μοναξιά. Λόγια νουσία και ποτά με το καθένα. Δεν μου πάει μοναξιά. Θέλω να έχω τελικά μόνο εσένα. Έλα που κρυώνω, έλα που ματώνω. Έλα δε μου πάει μοναξιά. Δε μου πάει μοναξιά. Δε χτυπάει η καρδιά χωρίς εσένα. Δε μου πάει μοναξιά. Λόγια νουσία και ποτά με το καθένα. Έχω τόση μοναξιά. Θέλω να έχω τελικά μόνο
εσένα. Έλα που κρυώνω, έλα που ματώνω, έλα δε μου πάει η μοναξιά. Ρίξε στα λασπόνερα τα δικά μου όνειρα, πράγματα κοινά, νύχτες πρωινά. Ρίξε με το δέχομαι, κατά βάθος εύχομαι, άμα θα σε δω, να μη σε λυπηθώ. Περιπλανήσεις ξενύχτια, φώτα, μαγνήτες και δίχτυα, τι θα σου συμβεί, ξέρω μα σιωπώ. Ένα φωτάκι στη μνήμη, ό,τι από μένα θα μείνει, και καλού κακού ας το ανοιχτό. Πάμε. Αυτό ήταν Σαμπάν, σε λένε για να τσούλια πάλι. Λοιπόν, για πάμε άλλο ένα καινούργιο. Μουσική Αλέξη Σέρκος. Παράγει. Η αγάπη δεν μοιράζεται, μόνο πολλαπλασιάζεται επί δύο. Στην αγάπη δεν κουράζεσαι, ταξιδεύεις και με τρένο και με πλοίο. Η αγάπη δεν συγκρίνεται απ' τα θαύματα του κόσμου δωροθείο. Η αγάπη αναδύεται, ξεκινά μέρα βασάκια στο θρανείο. Όταν αγαπάς τολμάς στο αβιαστό να πας. Όταν αγαπάς μιλάς με τους τύπους της καρδιάς. Όταν αγαπάς ξεχνάς το χρόνο δεν μετράς. Τα βράδια ξενυχτάς με τις ώρες να μιλάς. Όταν αγαπάς γλεντάς σαν μικρό παιδί γελάς. Όταν αγαπάς ζητάς τη σκία μιας αγκαλιάς. Έτσι σ' αγαπώ κι εγώ και όλα τα τολμώ για μας τους δύο. Έτσι σ' αγαπώ κι εγώ και όλα τα τολμώ για μας τους δύο. Η αγάπη έχει χρώματα και του πάθου στα αρώματα μεθάνει. Η αγάπη βλέπει αόρατα θησαυρούς που βλέπουν όσοι αγαπάνε. Η αγάπη έχει δύναμη, ισοδύναμη με το άπειρο φαντάσου. Η αγάπη έχει ονόματα, μα για σένα γράφει μόνο για μένα το όνομά σου. Όταν αγαπάς τολμάς στο απιαστό να πας. Όταν αγαπάς μιλάς με τους τύπους της καρδιάς. Όταν αγαπάς ξεχνάς το χρόνο δεν μετράς. Τα βράδια ξενυχτάς με τις ώρες να μιλάς. Όταν αγαπάς γλεντάς σαν μικρό παιδί γελάς. Όταν αγαπάς ζητάς τη σκία μιας αγκαλιάς. Έτσι σ' αγαπώ κι εγώ και όλα τα τολμώ για μας τους δύο. Έτσι σ' αγαπώ κι εγώ και όλα τα τολμώ για μας τους δύο. Είναι η ψυχή μου έναν ημερό θηρίο απ' το πικρό και το στενό σου το αδείο. Λόγια φθηνά, το σ' αγαπώ, το λες για αστείο. Τώρα λοιπόν για
συντροφιά μου. Τραγούδια ακούω της καρδιάς μου. Αυτά που λένε για αγάπες ψεύτικες. Έτσι οι μέρες προχωράνε, μα οι νύχτες πάντοτε πονάνε. Με βασανίζεις που για πάντα έφυγες. Περασμένα μεσάνυχτα είναι τα μάτια μου ορθά νυχτά να κλαίνε. Οι αναμνήσεις γύρω σαν φωτιές με καίνε. Μυαλό θολό απ' το ποτό όλα μου φταίνε. Περασμένα μεσάνυχτα είναι η ψυχή μου έναν ημερό θηρίο. Απ' το πικρό και το στρενό σου το αντίο. Λόγια φτηνά, το σ' αγαπώ, το λες για αστείο. Περασμένα μεσάνυχτα είναι η ψυχή μου έναν ημερό θηρίο. Απ' το πικρό και το σκληρό σου το αδείο. Λόγια φθηνά, το σ' αγαπώ, το λες για αστείο. Λόγια φθηνά, το σ' αγαπώ, το λες για αστείο. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Για αν την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες κανένας δεν σε περιμένει. Κι η μοναξιά τα βήματά σου οδηγεί. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω. Μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ' αφήνω. Ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Κι αν την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Για την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Έτσι! Αυτό είναι. Αυτό το τραγούδι λέγεται από περιέργεια. Έχει γράψει μουσική ο Κωνσταντίνος ο Μπατζής, ο Χρήστος Δάτης. Και δε μου λες, είναι η ζωή σου όπως τη θες. Και δε μου λες, είναι η ψυχή σου ανάσες καλές. Από περιέργεια έχεις κάποια σχέδια.
στα ναρκοπαίδια της μοναξιάς θα ζω. Από περιέργεια πες μου τη συνέχεια. Η μια ζωή αυτοσχέδια θα ζω. Μια ζωή αυτοσχέδια θα ζω. Άμε. Λοιπόν, και στίχους έχει γράψει ο Νίκος Σάρης. Πρόλογα και τα πόλη. Και να σου πω τι σε κρατάει να πεις αγαπώ. Και να σου πω είσαι καλά που εγώ το μπορώ. Από περιέργεια έχεις κάποια σχέδια. Είσαι ναρκοπαίδια της μοναξιάς να ζω. Από περιέργεια πες μου τη συνέχεια. Η μια ζωή αυτοσχέδια να ζω. Μια ζωή αυτοσχέδια να ζω. Έχω άλλες 20 ψυχές. Το εμβάδον μου μη γυρέψεις. Άλλη τη χάρε θες δε θες. Πριν να με φας τα παζαρέ. Σηκώσει ψυχές. Μπράβο! Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ετοιμαστείτε να σηκωθούμε. Χαίρομαι, Γιάννη. Είμαι ο πρώτος που κρατώ το CD που κυκλοφορεί αύριο. Τυχερός, έτσι. Να πω και να ευχαριστώ τον Θηβαϊκό Σύλλογο Ισμήνη για το... τη Βαϊκή Γη, το κρασί που μου κάναν δώρο. Είμαστε έτοιμοι. Δυνατά. Τον εαυτό μου που στο ψέμα πίστεψα, που ενώ ήσουν τα πάντα η ψυχή μου πίστεψα. Έχω κάνει τόσα λάθη μα πολύ σ' αγάπησα. Κι αν μακριά σου έχω φύγει η καρδιά μου άφησε. Πως αγάπησε πολύ το καλύτερο παιδί. Κάθε βράδυ που πεντυγιάσω
και με παίρνει το πρωί. Να το ξέρεις, σου φωνάζω πως αγάπησε πολύ. Το καλύτερο παιδί. Καμιά δεν μοιάζει εσένα, μάτια μου. Είσαι το δάκρυ που καίει στα μάτια μου. Είσαι ο ήλιος το φως στα σκοτάδια μου. Είσαι ουρανός. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου. Είσαι το δάκρυ που καίει στα μάτια μου. Είσαι αλήθεια το φως στα σκοτάδια μου. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου. Ευχαριστώ! Ένα αξέχαστο βράδυ, Γιάννη Φλούταρ, και σε ευχαριστούμε.